Hotel Florida Downtown Tampa. Το παλαιότερο και ανανεωμένο ιστορικό ξενοδοχείο της οικογένειας Τόνι Μαρκόπουλου. Έχει την καλύτερη κριτική για τις φανταστικές και υπερπολιτελές αίθουσες που διαθέτει για γάμους, βαφτίσεις, convention, concerts, χοροσπερίδες. Άψογος σέρβις. Αρχοντικό σερβίσμα. Για την επόμενη εκδήλωσή σας, ελάτε στο Hotel Florida, 905 North Florida Avenue, στο Downtown Tampa. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 813-225-1700. Το όνειρό σας είναι και ο τέλειος γάμος του παιδιού σας. Make your dream come true. Hotel Florida, Downtown Tampa. Call now, 813-225-1700. Hotel Florida, Downtown Tampa. Pita Crust Condos. Λύθηκε το πρόβλημά σας με τη νέα Pita Pizza. Κερδίζετε χρήματα, χρόνο και ποιότητα. Η νέα εξακουστή πίτσα της φημισμένης εταιρείας Condos κατάκτησε την αμερικανική αγορά. Έτοιμη Pita Pizza σε 5 λεπτά. Βάζετε τα υλικά που θέλετε και την σάλτσα και φτιάχνετε μια γευστικότατη πίτσα. Πωλείτε τώρα σε όλη την Αμερική και σε όλα τα Save and Lunch. Ζητήστε σήμερα Pita Crust Condos. Εστιατόριο άνοιξε στο Tapo Springs, το Tarpon Bar and Grill. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό.
Sandwich, burgers, hot dogs, μπριζόλες, steaks, seafood. Ελληνική και ιταλική κουζίνα. Γύρω, σουβλάκι, chicken bar, 1981 North Pinellas Avenue. Τηλέφωνο 727-937-0476. Απέναντι από το καταδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, άνοιξε η νέα κλινική American Chiropractor Health Source. Εάν υποφέρετε από πόνους στη μέση σας, στο λαιμό, πλάτη, πόδια, μετά από ένα ατύχημα, ο Ελληνοαμερικανός Dr. Philip Scandagliaris είναι πρόθυμος να σας βοηθήσει. Επισκεφτείτε σήμερα το Health Source, 29 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Σημειώστε το τηλέφωνο 727-934-7246. Call now 727-934-7246. Κούρλου Hills Memory Gardens βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Ελληνικό Νεκροταφείο Μορφέας. Ένα νέο τμήμα του νεκροταφείου που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους Ελληνοαμερικανούς. Θα διαθέτουν μια ελληνική παραδοσιακή αψιδωτή είσοδος με ειδική αναμνηστική πλάκα και εντυπωσιακές ελληνικές κολόνες. Λοιπόν, μην περιμένετε, κλείστε το χώρο σας από τώρα σε αυτό το ειδικό τμήμα της Κούρλου Hills. Τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον για τη φροντίδα της οικογένειάς σας και για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε ένα χώρο που πραγματικά τιμά την ελληνική κληρονομιά. Ποτέ δεν υπήρξε κινητήριο αυτού του είδους για την ελληνική κοινότητα της πολιτείας της Φλόριδας. Κάνετε την επιλογή σας σήμερα. Τηλεφωνήστε 727-789-2000. Area AC Air Condition and Heating. Κλιματισμός για το σπίτι σας. Εγκατάσταση, επισκευές. Η καλή λειτουργία του κλιματισμού σας εξοικονομάται και χρήματα από το ρεύμα. Το χρόνο είναι χιλιάδες δολάρια. Εάν έχετε πρόβλημα με το air condition heat, τηλεφωνήστε στο Area AC. Αδιούχος, με άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματος στη Φλόριδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 937-4046 και στο 946-9780. Area Air Condition and Heat. Κρεοπολίων Ακρόπολης, 148 Ισταρπον Avenue στο Tapos Springs. Στο Κρεοπολίων Ακρόπολης έχει όλα τα ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα, όπως ελιές καλαμάτας, ελληνικά τυριά, ξεροτήρια, καθώς και τυρί φέτα. Όλα τα ελληνικά ελαιόλαδα, γνήσια ελαιόλαδα, καθώς και ποικιλία από ιταλικά προϊόντα. Που αλλού στο Κρεοπολίων Ακρόπολης, που πάντα οι τιμές είναι ασυναγώνιστες. Μην ξεχνάτε για το κρέας φρεσκότατο και για το αρνάκι σας, που αλλού στο Κρεοπολίων Ακρόπολης, 148 Ισταράπον Avenue, Tapos Springs. 148 Ισταράπον Avenue, Tapos Springs, και με τηλέφωνο 934-3376. 934-3376. Ακρόπολης, στην υπηρεσία του ελληνισμού για πάρα πολλά χρόνια. Ακρόπολης. Εκπομπή «Ελεύθερη γνώμη» με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 7. Σήμερα, παγκοσμιοποίησης. Μαζί με τον Παναγιώτη του Λάτου. Las Ande Productions παρουσιάζει τον Γιάννη Πάριο σε ένα εκπληκτικό tour σε όλη την Αμερική. Νέα Υόρκη, Παρασκευή 8 Μαΐου. Atlantic City, Σάββατο 9 Μαΐου. Τορόντο, Παρασκευή 15 Μαΐου. Μόντρεαλ, Σάββατο 16 Μαΐου.
Φλόριντα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Βοστόνη, Κυριακή 24 Μαΐου. Ο μεγάλος τραγουδιστής έρχεται στην Αμερική για να μας μαγέψει με τις υπέροχες ερμηνείες του. Μία παρουσίαση της Ελλάς Under Productions. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 416-421-5562 ή στο 718. Επίσης τηλεφωνήστε μας στο 727-481-0812. Γιάννης Πάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ωραία μέρα σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή. Τι ωραία μέρα, ζέστη. Στο Σικάγο χιόνιζε σήμερα το πρωί, λέει. Ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, καλά κρύα, καλά χιόνια και καλές ζέστες στη Φλόριδα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγεράτο. Σήμερα θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Τουλάτο μαζί μας. Έτσι, να το ξέρετε, φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε πολλά και διάφορα θέματα, αλλά επί το πλήσω για την παγκοσμιοποίηση και τα πονηρά σχέδια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι από 20 ετίας τώρα έχουν βάλει και θέλουν να σας κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να σας φτωχύνουν, γιατί άμα δεν έχετε να φάτε, είναι πιο εύκολα να σας κουμαντάρουν. Καλή σας μέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στην Κίνα, στις Ινδίες. Καλό βραδάκι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στην Αφρική και Ινδικό ωκεανό και όπου μας ακούν οι φίλοι ακροατές. Με τα νέα συστήματα, κυρίες και κύριοι, της τεχνολογίας, το κανάλι μας είναι εκεί όπως και οι κεφαλονίτες. Κάθε πέτρα που θα σηκώσεις θα βρεις και ένα κεφαλονίτη. Κάθε πέτρα που θα σηκώσεις στον πλανήτη θα βρεις και το κανάλι μας. Αυτό το σπουδαίο. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι για την περιοχή του Τάμπα Μπέι ότι το κανάλι μας επανήρθε πάλι στο 948 για τις περιοχές του Κρήγορε Beach, Σαν Πίτσμπουργκ, σε όλες τις περιοχές δηλαδή, όπου και να είσαστε, πιάνε το σε 948 όπως παλιά. Για ένα χρόνο το είχαν διακόψει, εμπορικό που το πνεύμα τους ήταν, αλλά είδαν ότι δεν είδανε, ότι δεν πουλήσανε, δεν κάνανε, δεν άρανε, και έτσι ο κόσμος ζήταγε και προτιμούσε τη φωνή των Ελλήνων από τον Ατένα. Η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, υπερευχαριστούμε όλους εσάς, διότι όπως πληροφορήθηκε από το Cable TV, πάνω από 20.000 request ήταν στο Σαν Πίτσμπουργκ και Κλίγορ. Αυτές οι δύο περιοχές, Λάργο, Σέμινορ και αυτά. Και είχαν απελπιστεί όλοι οι φίλοι ακροατές και αλλάζανε κέμπος. Και πηγαίνανε άλλα κέμπος και χάσανε πάρα πολλούς πελάτες. Καλά να πάθουν. Τι το θέλανε και το βγάλανε το κανάλι μας δηλαδή. Είμαστε τόσα χρόνια. Τώρα το ξαναβάλανε πίσω. Τώρα αν θέλετε να το ξαναβάλετε πάλι το Bright House, είμαστε στο 948. Αλλά και που μας βγάλανε, πάντα είμαστε στο Σαν Πίτσμπουργκ, στο Σέμινορ, στο Λάργο, Κρήγορε Beach, Countryside. Άμα βάζετε το κέμπλ κατευθείαν στην τηλεόρασή σας. Κάνετε σκάν την τηλεόραση, μας πιάνετε στο 99,3 ή στο κανάλι. Έχουμε αντικαταστήσει τον καινούριο πομπό, είναι ο τρίτος πομπός ο οποίος τοποθετούμε τώρα εκεί στον πομπό της τηλεοράσεως. Δουλεύει καλά τώρα, εντάξει, σκυρός, είμαστε στον αέρα με 1,5 εκατομμύριο βατ. Κουβεντιάζουμε για μεγάλη κάλυψη, χωρίς καλωδιακά συστήματα, χωρίς ίντερνετ, χωρίς cable, στον αέρα. Πολύ καθαρά μεταδίδεται και είμαστε εντάξει. Πολύ σύντομα θα έχουμε και το δεύτερο κανάλι, εν συνεργασία από την Ελλάδα, με το κανάλι Τηλεμουσική, και εκεί θα μεταδίδεται και η Ελεύθερη Γνώμη, το οποίο θα πηγαίνει, το κανάλι αυτό θα πηγαίνει στο Dish Network, στο DirecTV και σε όλα τα Cable TV σε όλη την Αμερική. Το καινούριο κανάλι αυτό είναι πολύ παλιό κανάλι, είναι στο διαδίκτυο anyway και στην Ελλάδα, αλλά είναι για εμάς εδώ, εντάξει, έχουμε πολλές εκπομπές που μεταδίδουμε. Είναι μουσικό κανάλι 24 ώρες 24 ώρες, έτσι θα μεταδείτε εκπομπή μας σε παγκόσμια κάλυψη. Επίσης θα μεταδείτε και εκπομπή μας από το Sky Satellite στο Μέξικο, στη Βραζιλία και σε όλη την Λατινική Αμερική. Και θα είναι το πρώτο ελληνικό κανάλι. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου που έκλεισε η ΕΡΤ, υπήρχε η ΕΡΤ. Διότι το μόνο κανάλι που πήγαινε στη Λατινική Αμερική από τα ελληνικά κανάλια ήταν η ΕΡΤ, η παλιά. Αλλά φαγωθήκαν να την κλείσουν, βγάλουν τα μάτια τους. Άντε τώρα,
και τέλος πάντων. Θα είμαστε σε αυτό το σύστημα και θα έχουμε full time εκεί. Δεν θα έχουμε τα αγγλικά προγράμματα την ημέρα. Θα είναι διαφορετικό κανάλι για την Λατινική Αμερική στο Sky. Θα είναι η ERT full time. Εκτός το βράδυ, 5 η ώρα που θα βγαίνω εγώ με το δελτίο ειδήσεων. Και συγγνώμη με την ελεύθερη γνώμη. Και θα βγαίνουμε και με το πρόγραμμα την ταινία μας κάθε βράδυ. Και το κόντρα 2 ώρες. Και το 24ωρο ολόκληρο θα έχει την ERT επάνω. Ή μάλλον την ERT. Σε όλη τη Λατινική Αμερική. Αυτός ο δορυφόρος δεν θα έρχεται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές, αλλά σύντομα θα είμαστε με το Dish Network. Γίνονται τώρα δοκιμές εκεί που είναι ο Αντένα, το Μέγα, το Sky και τα άλλα κανάλια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εκεί. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Dish Network, του ζητήσετε το WZRA-TV Greek Voice. Ξέρουμε αυτοί anyway. Αυτά σχετικά με τα νέα μας, τα δικά μας. Καιρό έχουμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη τον Ντουλάτο. Πάσχα ήταν, οι μεγάλες γιορτές για την Ορθοδοξία μας. Πού είναι ο Παναγιώτης, τον έχασες, για να δω. Για να το γατάκι να ανοίξει το κουμπί, για πάντα το κουμπί, πάντα το κάτω, μπαμ, το πάτησε. Ο γατάκι ξέρει πότε θα βγει ο Ντουλάτος. Και αυτό κάθεται και σε βλέπει. Λοιπόν, Παναγιώτη, χρόνια πολλά, καλησπέρα στην Ελλάδα. Και Χριστός Ανέστη, μια και τα είπαμε αυτές τις ημέρες του Πάσχα που περάσανε. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος και για άλλη μια φορά δίνει το μήνυμα της Αναστάσεως στις ψυχές μας, στη ζωή μας, την τωρινή και την μετά. Μάλιστα. Να είσαι όλοι ευλογημένοι. Ωραία. Λοιπόν, τα γεγονότα. Τι γεγονότα δηλαδή που έχουμε πνιγεί από γεγονότα. Θα ήθελα να πω κάτι, γιατί παρακολουθούσα τις εκπομπές σου αυτόν τον καιρό. Και είδα την εκπομπή μετά το Πάσχα που είχε βγει και ο Γιώργος ο Γιαλτουρίδης και κάποιοι άλλοι και είπανε για τον Ιησού. Καλά το είπε ο Γιώργος, αλλά ο Γιώργος το είπε από την πλευρά την θεϊκή του Ιησού Χριστού. Ναι. Ότι σταυρώνουμε τον Χριστό συνέχεια εμείς οι άνθρωποι και με αυτά που κάνουμε. Πολύ σωστό αυτό. Έχει δίκιο, ναι, δίκιο. Ναι, που είπε, ας πούμε, και το άλλο, αν είναι Έλληνας ο Χριστός και αυτά. Ο Χριστός είναι Θεός. Ο Ιησούς ως σάρκα δεν ήταν Εβραίος, Ιουδαίος. Η μητέρα του, τα είπαμε και άλλοτε, Γαλιλαία. Αυτός Ναζαρινός, Ναζωραίος, Γαλιλαίος. Καμία σχέση. Εμείς μιλάμε για την ιστορική πλευρά υπόσταση του Ιησού Χριστού ως άνθρωπος. Δεν λέμε την καταγωγή του ως Θεός, διότι ως Θεός είναι αγέννητος, είναι άφατος, είναι απερινόητος, δεν πιάνεται. Όταν όμως έρχεται με σάρκα, πρέπει να γνωρίζουμε και την φυσική καταγωγή, ότι δεν ήταν Ιουδαίος. Και το είχα πει και άλλοτε. Σωστά. Ότι οι Ιουδαίοι ουδέποτε τον δέχτηκαν σαν Ιουδαίο, αλλά σαν Γαλιλαίο Ναζωραίο. Ναι. Έτσι και τον έλεγε. Και όταν έβαλε. Γι' αυτό και την πάει και την πινακίδα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων, εκεί αφήνιασαν. Γιατί βάζει τη λέξη Ιουδαίος. Αυτός δεν είναι Ιουδαίος, είναι Γαλιλαίος. Από την άλλη, η οποία ο ίδιος ο Ιησούς ομολογεί για την καταγωγή του, επειδή είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα, ήθελα να το θίξω. Ο ίδιος ο Χριστός ρωτάει τους Φαρισαίους όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ και τους λέει στο ναό εκεί, ποιας καταγωγής θα είναι ο Μεσσίας, και απαντούν αυτοί όλοι, του Δαβίδ. Και γυρίζει ο Ιησούς και λέει, πώς είναι δυνατόν να κατάγεται από τον Δαβίδ ο Μεσσίας, τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο, λέει, στους ψαλμούς, στον 109 ψαλμό, λέει ο Δαβίδ στον Κύριο, και είπε ο Κύριος στον Κύριό μου. Αυτά το Πνεύμα το Άγιο τα βάζει του Δαβίδ να τα πει. Κάτσε εκ δεξιών έως ότου κάνω υποπόδιο των ποδιών σου, τους εχθρούς σου.
Μάλιστα. Αυτή η αναφορά που λέει ο ίδιος ο Ιησούς και λέει πώς είναι δυνατόν ο Μεσσίας να κατάγεται από τον Δαβίδ τη στιγμή που ο Δαβίδ υμνεί τον Υιόν του Θεού τον Μεσσία. Από την άλλη, εκεί σιώπησαν οι Φαρισαίοι και δεν του ξανά έκαναν κουβέντα. Αυτό θα το βρείτε και στον Μάρκο και στον Ματθαίο και στον Λουκά. Από την άλλη, λέει ο Λουκάς, ρίζα Δαβίδ. Προσέξτε, εγώ είμαι η ρίζα Δαβίδ, λέει ο Ιησούς. Ναι. Λέει, εγώ είμαι η ρίζα και του Δαβίδ δηλαδή. Όχι ότι αυτός προέρχεται από τη ρίζα του Δαβίδ. Ελληνικά μιλάμε. Εγώ είμαι η ρίζα Δαβίδ. Ότι ο Δαβίδ προέρχεται από το Θεό. Είναι δημιούργημα του Θεού και ο Δαβίδ. Δεν μπορεί να προέρχεται ο Δαβίδ, ο Θεός, από το Δαβίδ που είναι δημιούργημά του. Είναι μεγάλες λεπτομέρειες που οι χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν. Λοιπόν, το άλλο που λέει Αβραάμ γέννησε αυτό, μην ξεχνάτε ότι η διδασκαλία του Χριστού αναφερόταν στους Ιουδαίους και στους Γαλιλαίους, περισσότερο βέβαια στους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι πατριάρχοι τους έχουν τον Αβραάμ. Λογικό είναι να πει το γενεαλογικό δέντρο των Ιουδαίων Εβραίων Αβραάμ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ Ισαάκ και φτάνει ας πούμε για τον Ιωσήφ. Η Παναγία δεν κατάγεται από Αβραάμ και Ιακώβ. Η Παναγία είναι Γαλιλαία. Ο Ιωσήφ, ο σύζυγός της. Το γενεαλογικό δέντρο λοιπόν του Αβραάμ που το λέει ο Λουκάς δεν έχει να κάνει με την ομολογία του ιδίου του Ιησού Χριστού που λέει στους Φαρισαίους ποιανού Υιός θα είναι ο Μεσσίας και λένε του Δαβίδ και τους διαψεύδει ο ίδιος ο Χριστός. Κατάλαβα. Αυτό το ήθελα να το πω γιατί είναι πολύ πολύ σοβαρό. Ενδιαφέρον. Να μάθουμε. Ενδιαφέρον. Να ως χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Ναι. Το σώμα Ιησούς φιλοξενεί μέσα του τον Θεό τον ίδιο. Γι' αυτό και λέγεται Χριστός, ο χρισμένος, ο Υιός του Θεού, ο Πατέρας και Υιός και Πνεύμα ένα και το αυτό. Αν είμαστε χριστιανοί και δεν γνωρίζουμε αυτά τα βαθιά νοήματα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε είμαστε χριστιανοί της πλάκας για σούβλες, κοκορέτσια και κόκκινα αυγά και κρασιά. Καλά και αυτά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα το δογματικό της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ότι η εκπομπή μας είναι σε δοκιμαστικό μπορώ από κύκλο ακόμα και χτες ήταν στο YouTube και την περασμένη εβδομάδα. Καμιά φορά δεν πετυχαίνει, αλλά εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή στο YouTube και στο κανονικό το site της Φωνής των Ανήνων και στα Magic TV Box τα πάντα, αλλά είναι και στο YouTube ζωντανά. Αν έχετε iPad, tablets και αυτά τα πράγματα και στο YouTube, πηγαίνετε YouTube Greek Voice One και θα βρείτε το Παναγιώτη τον Τουλάτο και μέρα την εκπομπή αυτή στον αέρα αυτή τη στιγμή στο YouTube. Ή πηγαίνετε στο wpso.com, χτυπήστε το εικονίδιο που έχει πάνω αριστερά που έχει το YouTube το σήμα, χτυπήστε το, κάνετε κλικ και αυτομάτως θα σας πάει στη σελίδα μας και λέει Live Now. Πατήστε την εικόνα και θα είναι πολύ καθαρή φωτογραφία, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα και χωρίς διαφημίσεις. Λοιπόν, το άλλο, πρωτού αρχίσουμε Παναγιώτη έτσι με αυτό το σοβαρό θέμα, ότι πολύ σύντομα κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά στα χρονικά του αιώνα μας θα κυκλοφορήσει σε όλη την Αμερική, Καναδά και στη Λατινική Αμερική ο πρώτος τόμος του Παναγιώτη του Λάτου. Θα είναι κάτι το ενδιαφέρον όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους ξένους, ενώντας αυτούς που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Ήδη το βιβλίο του έχει μπει στο λαμπατόρι, γίνεται λέξη προς λέξη translate στην αγγλική γλώσσα. Δεν τα ξέρεις Παναγιώτη αυτά. Γίνεται translate το βιβλίο του στην αγγλική γλώσσα και θα πωλείται ακόμα και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Αμερική αλλά όπου υπάρχει αγγλικό και στην Αυστραλία. Όλοι οι φίλοι μας οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν καλά την ελληνική γλώσσα μπορούν να διαβάσουν όλα αυτά τα ντοκουμέντα με φωτογραφίες, με τα πάντα. Είναι πολλή δουλειά αυτή του Παναγιώτη του Λάτου, χοντρό βιβλίο και θα τα έχει τα πάντα μέσα.
ετοιμαστείτε, διότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε anyway πότε συγκεκριμένα θα τελειοποιηθεί το βιβλίο και θα είμαι ο πρώτος που θα το παρουσιάσω εδώ στο κανάλι μας για να ξέρετε κιόλας. Μπράβο Παναγιώτη, συγχαρητήρια, πας καλά. Δόξα τω Θεώ. Είδες που υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που σε αγαπάνε και βλέπουν το έργο σου. Αυτό βλέπω τώρα, από ό,τι μου λες εσύ τώρα. Κοίταξε, σιγά σιγά. Πολύ σοβαρό αυτό, εννοείς για το κόκκινο βιβλίο. Για το κόκκινο βιβλίο, για την καταρχήν και μετά θα συνεχίσει. Όλα τα αρχεία που έχει μέσα, τα φωτογραφικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κόκκινο βιβλίο. Θα ήθελα να τονίσω. Ο πρωτότοκος ιός μου. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες και σε ένα Παναγιώτη ότι όταν έρχεται το Πάσχα, η λαμπρή, μερικοί πάνε στο κρεοπολείο, παίρνουν αρνί, το βάζω ψυγείο και πάνε 11 η ώρα και βάζω το αρνί στη σούβλα. Και έχουν την απέτηση μετά στις 1 ώρα να το φάνε το αρνί. Τρώγεται το αρνί. Δεν τρώγεται. Το αρνί πάει. Το αρνί πρέπει να το βάζεις από τις 5 το πρωί στη φωτιά. 5 το πρωί και κατά τις 1 το μεσημέρι θα είναι έτοιμο και θα είναι λουκούμι. Έτσι είναι και το βιβλίο σου. Αργή, αλλά θα γίνει καλή δουλειά. Σου άρεσε αυτό. Ωραία σύγκριση. Μα έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να τρέχεις και να σκοντάφτεις. Πού πας, τρέχεις και σκοντάφτουν όλοι, καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά. Εγώ πιστεύω, Άγγελε, ότι επειδή το βιβλίο αυτό το κόκκινο είναι μοναδικό στον πλανήτη και επειδή είναι η ίδια η χάρη του Χριστού και της Αγίας Εκατερίνης και των Ολυμπίων, πιστεύω ότι τέτοιο βιβλίο δεν έχει γίνει ποτέ πριν και ούτε θα γίνει άλλο, γιατί έχει εμπεριστατωμένη τη γνώση από την αρχή του ηλιακού συστήματος έως Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή, αυτοί που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο θα κατανοήσουν γιατί ζουν, από πού έρχονται, τι είναι, ποιος ο σκοπός, ποιοι οι Ολύμπιοι, ποιοι η ιστορία της ανθρωπότητος, πώς φτιάχτηκε ο άνθρωπος, ποια η γονιδιακή συμπεριφορά των Ολυμπίων με το DNA των Ελλήνων και γενικά οι άλλοι άνθρωποι του πλανήτη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εγώ τολμώ και το λέω πέμπτο Ευαγγέλιο, γιατί αναφέρεται από την αρχή έως τέλους για την Αγία Τριάδα και τον Κύριό μας Ιησού τον Χριστό. Και πάντα τα βιβλία μου και τα τέσσερα αρχίζουν με το σύμβολο της πίστεως. Όχι για να δείξω ότι είμαι καλός χριστιανός, γιατί και ο λόγος ο ρητός και ο γραπτός είναι δικά του. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Τα πάντα είναι δικά του. Εγώ είμαι απλά ένας υπηρέτης. Μάλιστα. Και γι' αυτό τον υμνώ βάζοντας το σύμβολο της πίστεως. Ωραία. Πρωτού πάμε στο θέμα μας, ξέρω πεκυλάει ο χρόνος, αλλά δεν πειράζει, να απαντήσουμε σε αυτά τα τέξ που έχω από την Ευρώπη, από τη... ποια γλώσσα ήταν αυτό, φαίνεται είναι Γάλλος αυτός. Από τη Γαλλία μας ρωτούν, θα γίνει η μετάφραση το βιβλίο σου στη γαλλική γλώσσα. Εγώ μπορώ να πω ναι, πολύ σύντομα. Μόλις τελειοποιηθεί το αγγλικό κείμενο και η διερμηνία του βιβλίου στην αγγλική γλώσσα και θα χτυπήσει όλα τα κράτη που ομιλούν την αγγλική, μετά θα ακολουθήσει και η γαλλική γλώσσα και η ιταλική γλώσσα και άλλες γλώσσες. Έχει μπει σε μια μεγάλη εταιρεία, έχει αναλάβει Παναγιώτη όπως ξέρεις, και η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά σε όλες τις γλώσσες και, είναι και η μετάφρασή σου είναι τέλεια. Δηλαδή θα υπάρχει, ας πούμε, το πρόβλημα μετάφρασης. Μακάρι, γιατί ξέρεις τώρα έχω τα αρχαία κείμενα μέσα. Καλά, τα αρχαία μένουν αρχαία ελληνικά, δεν τα αλλάζουμε αυτά. Αλλά οι μεταφράσεις πρέπει να είναι ακριβή σε σχέση με την ερμηνεία. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Να πάμε στο θέμα μας. Κυρίες και κύριοι, από 25 χρόνια τώρα η Γαλλία μαζί με την Γερμανία ύπουλα μέσα στα Ηνωμένα Έθνη προσπάθησαν να δημιουργήσουν ραδιουργίες μαζί με τους σιωνιστές. Όταν λέμε Γαλλία και Γερμανία, δεν εννοούμε τους Γάλλους, τον απλό κόσμο. Εννοούμε άτομα τα οποία κρύβονται πίσω από κάποια ταυτότητα και κάποια εθνικότητα, οι οποίοι δεν βάζουν το πρόσωπό τους μπροστά να επαναλαμβάνουν και να πούμε εμείς τα είπαμε, αλλά βάζουν άλλα κράτη για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να κάνουν κάτι και να μια ασταθεροποίητη, ας πούμε, την κίνηση στον πλανήτη. Ο Παναγιώτης του Λάτος εδώ και 19 χρόνια το είχαμε ξανασυζητήσει, έρχεται για το 666, για τον Αντίχριστο, για πολλά και διάφορα πράγματα. Έχουμε μιλήσει σε ραδιοφωνικές εκπομπές τότε. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, σήμερα βλέπουμε πιο ανοιχτά τα χαρτιά πλέον.
με τον τρόπο που σκορπούν όχι μόνο να φτωχεύσετε, διότι αυτή η παγκοσμιοποίηση του πλανήτη ένα σκοπό έχει: να σας καθαρίσει τις τράπεζες, να σας βγάλει τα λεφτά σας κάτω από τα μαξιλάρια σας, να μην έχετε μία δεκάρα στην τσέπη σας, να σας λυγίσουνε και έτσι θα μπορέσουν να κοντρολάρουν τους λαούς όπως ακριβώς τους θέλουν, όπως κάνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά βλέπουν ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν λεφτά. Σου λέει, αυτοί δεν πεινάνε. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά, σου λέει. Δεν πεινάνε, ξέρω κι εγώ, δεν πεινάνε, σου λέει. Τόσα χρόνια τους παιδεύουμε, τους βάζουμε, τους κόβουμε συντάξεις, τους κάνουμε από εδώ πέρα, τους φοβίζουμε, τους ράνουμε, αλλάζουμε κυβερνήσεις, χειρότερους κυβερνήτες βάζουμε και πρωθυπουργούς που είναι δικοί τους. Αλλά ο Έλληνας στο χαρβά του κάθε βράδυ έξω στα μπουζούκια του, στις ακροθαλασσιές του, με τις κόμενές του, με τις φιλενάδες του, τους φίλους πάνε και διασκεδάζουν. Και καλά κάνουν κιόλας οι άνθρωποι. Θα κάτσουν να σκάσουν κιόλας. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί, αν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Οι λαθρομετανάστες ξεκίνησαν εδώ από τότε που κατέβηκε το μεγάλο τέρας στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε από τη Μινεσότα και έβγαλε το σπόρο του Τζέφρι και πήρε μια Βουλγάρα μαζί του, ο άνθρωπος αυτός, το ξέρετε όλοι σας, δεν θα το ξαναπώ πάλι, είχε μια μανία εναντίον των Ελλήνων. Πάντα μισούσε τους Έλληνες. Πάντα εργαζόταν με σιωνιστές και πάντα προσπαθούσε να κάνει το κακό του Έλληνα. Και το πέτυχε, αγαπητοί φίλοι. Αυτός είναι ο μεγάλος σας, για σας ή μερικούς τώρα, γιατί όλοι φύγανε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος με συνδυασμό με υπόλοιπα κράτη να κάνουν αυτή την εγώμενη παγκοσμιοποίηση και αρχίζοντας από την Ευρώπη. Πολύ απλό. Δυστυχώς βλέπουν αυτοί όλοι τους ότι η μεγάλα, τα μεγάλα κεφάλια, όπως είδα και ένα γέρο εκεί πέρα 99 χρονών, πεθαίνει και αυτός με τα εκατομμύρια του. Και κάπου είπα και εγώ σε κάποιους, δεν χρειάζεται να στενοχωρείτε για τα εκατομμύρια του, θα του στείλω το κεφαλονίδι από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και ο οποίος θα του εξασφαλίσει την περιουσία του να την πάρει στον άλλο κόσμο. Το ξέρεις αυτό, Παναγιώτη? Δεν το ξέρεις αυτό? Να το τελειώσω και μετά μπαίνεις στον για να γελάσουμε και λιγάκι. Ήταν ένας Εβραίος πολύ φοβερός, τσιπαδόρος, κακομύρης. Να φανταστείτε, δεν έπρεπε παπούτσια μόνο και μόνο για να μην χαλάσει το πένι. Δεν έτρωγε για να μην χαλάσει. Έφτασε όμως σε μια ηλικία 99 χρονών και είχε ένα δικηγορικό γραφείο και συνεδριάζανε πρωτού πεθάνει αυτός ο Εβραίος στη Νέα Υόρκη τι θα κάνει τα εκατομμύρια, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, χρυσό, μπουλάπες ολόκληρες, πολλά εκατομμύρια στις τράπεζες. Και ο Εβραίος έλεγε, όλα τα πλούτη μου θέλω να τα θάψετε μαζί μου. Και τους λένε οι δικηγόροι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς είναι, δεν θα πάω μια πολυκατοικία εκεί πέρα 50 πατωμάτων ή 60 πατωμάτων και να τη φέρουμε στο κροταφείο να τη θάψω μαζί σου? Δεν χωράει. Πρέπει να αγοράσω μια έκταση εκεί πέρα, όπως σας έκρεσε. Θα κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε κάτι. Πετάγεται τότε ένας έξυπνος κεφαλονίτης, πανέξυπνος κεφαλονίτης, και λέει στο συμβούλιο τον δικηγόρο, που ήταν όλοι οι Εβραίοι δικηγόροι εκτός από τον κεφαλονίτη: παιδιά, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Θέλει να πάρει την περιουσία του όλοι μαζί του. Θα την αγοράσω εγώ την περιουσία του. Τον κοιτάζει ο Εβραίος, αλήθεια? Και πώς? Θα πάρω τα κτίρια σου, τα καράβια σου, τα κότερά σου, τα αεροπλάνα σου, ό,τι επιχειρήσεις έχεις, το χρυσό σου, τα πάντα που το χωράει το κροταφείο. Θα σου κάνω μια ωραία επιταγή, θα την υπογράψω και όταν πεθάνεις θα την έχεις στο χέρι σου. Αυτά τα εκατομμύρια σου. Ο Εβραίος συμφωνεί και λέει, πολύ ωραία. Ο κεφαλονίτης στη Νέα Υόρκη βρέθηκε με δισεκατομμύρια δολάρια και ο Εβραίος βρέθηκε με μία πλαστή χαρτίνη επιταγή με τόσα δις. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω? Τα πήρε μαζί του τα εκατομμύρια. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρημάξει την κοινωνία. Μπαίνουν σε κυβερνήσεις, κάνουν όλες τις... να μην το πω στον αέρα, γιατί δεν θέλω να μιλάω όπως μιλάνε στην Ελλάδα τα κανάλια εκεί πέρα. Κάνουν όλες τις ανομαλίες τους και ό,τι μπορούν να κάνουν να σας κλέψουν την περιουσία σας.
να σας πάρουν τα σπίτια σας, να σας φάρει το φαγητό, το ψωμάκι που τρώτε από το στόμα σας. Σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αμερική και στο Καναδά και στην Αυστραλία και στην Γερμανία, όλο το πού και μας. Αυτό είναι το κόλπο και το σύστημα της παγκοσμιοποίησης. Παναγιώτη, συνέχισε τώρα να μας πεις τα υπόλοιπα τώρα που τα κατέχεις και πιο βαθιά. Πολλάκι, σας είπα ότι αυτή η συγκεκριμένη φυλή, η ομάδα, η φατριά να την πω, γιατί δεν μιλάω για τους Ισραηλινούς του Ισραήλ, δεν είναι όλοι έτσι, είναι. Για το σιωνισμό που εκμεταλλεύονται ακόμα και τους Ισραηλίτες και τους Ισραηλινούς. Αυτή η ομάδα, η φατριά, λέγεται Σιών. Δεν έχουν Θεό, μην ακούτε για Θεούς και τέτοια. Το χρήμα είναι ο Θεός τους και η δύναμη. Αυτό. Οι άλλοι όμως είναι θρήσκοι στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, είναι θρήσκοι. Αλλά είναι κάτω από την καθοδήγηση του κεφαλαίου που αυτοί διατηρούν και συντηρούν. Γιατί μην ξεχνάτε, μην βλέπετε μόνο αυτό που παθαίνουν οι Παλαιστίνοι και στη Γάζα και όλα αυτά. Είναι μέγα κακό. Να βλέπετε και την άλλη πλευρά, ότι και οι Ισραηλινοί και οι στρατιώτες είναι παιδιά από μάνες και πατεράδες φτωχούς. Δεν έχουν τα εκατομμύρια και κινδυνεύουν τη ζωή τους για ποιους, για τους σιωνιστές. Δεν, τους ποτίζουν με τη θρησκεία, με την ότι είναι εκλεκτοί του Θεού και εκείνα και τα άλλα, και τα παιδάκια αυτά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, υπηρετούν την πατρίδα τους και είναι αντιμέτωπα, γιατί ένας μικρός Παλαιστίνιος ή μια κοπελίτσα Παλαιστίνια έχουν πάθει και εκείνοι, βλέπουν ότι μπορεί να έχει βόμβες επάνω της. Τι να κάνει, να το δει ευαίσθητα το μικρό το παιδάκι ο στρατιώτης? Ας το δει ευαίσθητα ο διοικητής και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και όχι ο στρατιώτης που κινδυνεύει, γιατί ο στρατιώτης είναι μπροστά, ο στρατιώτης εκτίθεται σε κινδύνους που οι άλλοι δύστιχοι Παλαιστίνοι δεν έχουν οπλισμό, δεν έχουν τίποτε και χρησιμοποιούν και τους εαυτούς τους σαν ζωντανές βόμβες, πράγμα το οποίο δεν επικροτείται. Έτσι, σκεφτείτε λοιπόν ότι και οι άλλοι στρατιώτες ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει η ζωή τους και οι μανάδες τους δεν ξέρουν αν το παιδί τους γυρίσει πίσω. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Ισραήλ. Οι άλλοι όμως που είναι απ' έξω και τοποθετούν κυβερνήσεις, όπως κάνουν σε όλα τα κράτη του πλανήτη, μέσα από τις τράπεζες ελέγχουν τις κυβερνήσεις με δανεισμούς. Το Ισραήλ δεν υπόκειται σε αυτό, διότι είναι η πέμπτη φάλαγγα της Σιών. Οι σιωνιστές είναι χαζάροι. Δεν είναι από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είναι χαζάροι. Οι χαζάροι είναι μια φυλή στη Γεωργία, Αρμενία, Γεωργία και Τάταρη. Λοιπόν, αυτοί οι φυλοί έγιναν Εβραίοι, βαπτίστηκαν το 900 μετά Χριστό. Αυτοί λοιπόν που τους βλέπετε ξανθούς, γαλανομάτες, ενώ το εβραϊκό στοιχείο είναι με λαμψή, μαύρα μαλλιά, γαμψές μύτες και μαύρα δέρματα. Καμία σχέση με όλους αυτούς που βλέπετε γαλανά μάτια, ξανθά μαλλιά. Αυτοί είναι οι σιωνιστές που μισούν τους Σεφαραντίμ. Ποιοι είναι οι Σεφαραντίμ? Είναι αυτοί από τη Βόρεια Αφρική και της Ισπανίας, Πορτογαλία, Ισπανία, που ήρθαν μετά στην Ελλάδα. Τους θεωρούν τους Σεφαραντίμ, επειδή είναι σκουρόχρωμοι και επειδή είναι πιο original, τους θεωρούν υποδεέστερους. Ρατσισμός. Αυτοί είναι άσχετοι. Εμείς είμαστε φίλοι, οι Εσκενάζ. Είναι ασκανοί. Οι ασκανοί είναι τα σύνορα Αρμενίας και Χαζάρι. Γι' αυτό και οι ασκανοί, κατάλαβα, στο πληθυντικό είναι ασκεναζίμ. Αυτοί λοιπόν κρατούν τις τράπεζες, Πολωνία, Ρωσία, Ρουμανίες, Τσεχοσλοβακία. Αυτοί είναι που τους άλλους Εβραίους τους έχουν υπό. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ο σκοπός λοιπόν αυτών δεν είναι
τα άλλα κράτη του πλανήτη. Ένα είναι το κράτος που τους καίει και που από την ημέρα που αναστήθηκε και ανελήφθη ο Χριστός στους ουρανούς άλλαξαν την Τωρά του Μωυσέως και έβγαλαν το Ταλμούδ, το οποίο Ταλμούδ δεν έχει καμία σχέση με το Μωυσή, τους προφήτες και τον νόμο. Μετά από την ανάληψη του Χριστού δημιουργείται το Ταλμούδ για να χτυπήσουν τους χριστιανούς Ελληνές. Μάλιστα. Όλος τους λοιπόν ο αγώνας από τότε και το μίσος είναι κατά της Ελλάδος. Κατά της Ελλάδος. Δεν ζητούν χρήματα. Ζητούν την εξόντωση, την νοητική εξόντωση των Ελλήνων, του ελληνικού πνεύματος, και γι' αυτό χτυπούν τρία πράγματα. Θρησκεία, οικογένεια, ήθος και ιστορία. Γλώσσα, ιστορία, ήθος. Και αυτό βλέπετε στις ημέρες μας. Άκουσον, άκουσον. Πού ακούστηκε χριστιανικό ελληνικό κράτος να έχει πρωθυπουργό άπιστο? Και όχι μόνο άπιστο, να βγαίνουν και οι εικόνες από τα σχολεία, να βγει και ο Σταυρός από τη σημαία, να βγει και ο Σταυρός από το ύφασμα της σημαίας. Και βγήκαν αυτά όλα. Κοροϊδεύουν, πας στις εκκλησίες Πάσχα και κρατούν κερί. Να μην πας καθόλου, να πεις Κύριε, με συγχωρείτε, δεν θέλω με την παρουσία μου να προσβάλλω την πίστη σας, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό, καλή Ανάσταση να έχετε, καλό Πάσχα, εγώ δεν παρευρίσκομαι σε τελετή, την πιο ιερή τελετή της Ορθοδοξίας, την Ταπάθη, Επιτάφιο και Ανάσταση. Αυτό θα ήταν σεβαστό από τη μεριά του. Μάλιστα. Το να είναι εκεί, να χλεβάζει και να εμπέζει με την παρουσία του την πίστη τη δική μας, είναι ανεπίτρεπτο. Όμως υπάρχει τέτοιος εξευτελισμός και κατάπτυστη ασέβεια προς τους Έλληνες, όπου αυτοί οι τύποι κυριαρχούν μια Ελλάδα, γιατί κατά ανάγκη οι Έλληνες, που τεχνιέντος αποσυντονίστηκαν από τη δημοκρατία λόγω χρέους, βάλαν ένα σωσίβιο που λέγεται άπιστος και που λέγεται ψεύτης. Νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι? Τίποτα δεν αλλάζει. Απλά συνεχίζει τον μπαλάκι του πινκ πονγκ από τη μία πλευρά του τερέν στην άλλη. Μετά από εκεί πάλι εκεί, και αλλάζουν οι παίκτες της ρακέτας το μπαλάκι. Οι ρακέτες είναι ίδιες, οι παίκτες αλλάζουν. Εσύ όμως είσαι το μπαλάκι. Να σου ρωτήσω, Παναγιώτη. Αυτός ο σκοπός του πολιτεύματος που έχουμε τώρα τεχνιέντος μπήκε από τη Σιόν. Μην κοιτάτε που τρέχει σαν Ευρώπη και αυτά, και Αμερικές και Ρωσίες. Αυτά είναι, ξυπνάτε, είναι κόλπα. Αυτός λοιπόν αμέσως τους 3 μήνες επάνω αμόλυσε το σχέδιο κάρτα δείτε για την εφορία. Λες και οι Έλληνες δεν ξέρουν να κλέψουν τους κλέφτες. Με κάρτα, λέει, θα πηγαίνετε στα ξενοδοχεία ή θα τρώτε πάνω από 50. Ρε, ανόητε. Και ο καταστηματάρχης και εγώ, άμα πληρώσω 100 ευρώ, δεν μπορώ να του πω κάνε μου 4 αποδείξεις από 20 ευρώ. Δεν χρειάζεται κάρτα. Δηλαδή πάει να πιάσει ο κλέφτης αυτόν που εκπαίδευσε κλέφτη, τον Έλληνα, αφού είσαι κλέφτης. Ο άλλος πρέπει να επιβιώσει. Όταν του στέλνει τα πάντα, θα σκεφτεί τρόπους για να επιβιώσει. Τι αν την κάνει την κάρτα? Όμως η κάρτα αυτή είναι προάγγελος να μπει η άλλη κάρτα.
Και η άλλη κάρτα του πολίτη που θα μπει είναι ο προάγγελος για να μπει το τσιπ στο χέρι και στο μέτωπο. Βλέπετε με τι ταχύτητες η νέα τάξη πραγμάτων βάζει τους Έλληνες να μπουν πρώτοι, να πάρουν κάρτα, να χαρακτηριστούν, να ξεφύγουν την ελευθερία και να υπόκειται στον έλεγχο, πάβοντας η ατομική τους ελευθερία. Μάλιστα. Χαλώντας τους την πίστη, την επαφή με τα μυστήρια, την επαφή με την ιστορία και πάνω απ' όλα με την οικογένεια. Ανηθικότητα πλήρης. Ντοπάρουν τους Έλληνες εδώ και 25-30 χρόνια με φθόριο μέσα στο νερό και ο άνθρωπος άρεν ηθήνη έχει συμπεριφορές και ορμονικές αντιστροφές ομοσεξουαλικές, διότι έτσι θα κορεστούν τα ήθη. Σου τους βγάζουν ότι είναι και φυσική, είναι φυσιολογικό να είσαι παραφυσικός. Γιατί βγάζουν και τα νοήματα της φύσεως, Παναγιώτη, και σου είναι φυσικό. Προχτές μου στείλανε κάποιοι από τη Γαλλία φίλοι και μου λέει ετοιμάσου άγγελε, γιατί και στην Αμερική θα έχετε τα ίδια πράγματα σε λίγο. Ολόκληρο πάρκο και μέσα στην πολιτεία, άντρες, γυναίκες βγάζαν τα ρούχα τους στη όγυμνη, στα ποδήλατα πάνω, γυρίζαν μέσα στους δρόμους και η αστυνομία δεν έκανε τίποτα και ούτε η πολιτική. Γιατί? Διότι ο Αντίχριστος θέλει να περάσουν νόμο, λέει, τώρα να κυκλοφορούν έτσι όλοι τους. Ακούστε, ο Αντίχριστος που θα κυβερνήσει τον πλανήτη όλο πρέπει να είναι έτοιμο το πίμνιον του και να είναι ασίδωτο, χωρίς ήθος. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που γράφει η Αποκάλυψης. Όταν θα δείτε την μεγάλη αποστασία, τότε θα εμφανιστεί και αυτός, μάλιστα, ο βασιλιάς της. Yes. Η μεγάλη αποστασία ποια είναι? Αυτό. Η ανηθικότητα σε όλο της το μεγαλείο που θέλει δεν θέλει το νέο παιδάκι, κορίτσι ή αγόρι, να το κατευθύνουν στην ανηθικότητα. Τελείωσε. Όταν μετά σε εξουσιάζει στο σεξ, στο ήθος σου επάνω, στην ηθική σου, σου περνάει την οποιαδήποτε εντολή και την καταπίνεις και τη δέχεσαι, γιατί θα σου στερήσει. Και όταν σου λέει στο σχολείο, ενώ θα πηγαίνουν τα παιδάκια και θα το πω πολύ πεζά, θα πηδάνε τις άλλες κοπελίτσες και θα μένουν έγκυες κοπελίτσες 10 ετών, 11 ετών, 12 ετών, θα το θεωρούν κάτι φυσικό. Και όταν δεν θα είναι καλός μαθητής, θα του στερούν το προφυλακτικό και την επαφή τη σεξουαλική με τη φιλενάδα του. Αυτό δεν το ξέρετε, θα τα ακούσετε σύντομα. Έτσι το παιδί θα συνετίζεται να υπακούει το δάσκαλο, όχι το μάθημα, τον δάσκαλο. Το τι θα του περνάει. Αυτά είναι σύντομα. Όταν λοιπόν βλέπετε η μεγάλη αποστασία να πλησιάζει, που ήδη μπήκαμε, θα εμφανιστεί ο κηδεμόνας και βασιλέας, ο Αντίχριστος, ο πλανητάρχης. Ο πλανητάρχης. Mm. Φέρουν εκατομμύρια μετανάστες στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, όχι Ιταλία και Ισπανία, στην Ελλάδα, γιατί έρχονται από Τουρκία και έχουν και λεφτά. Στην Ελλάδα, ώστε η Ελλάδα με τις ανόητες ψευτοελληνίδες που θα πηγαίνουν με αυτούς θα κορεστεί η καταγωγή, διότι η καταγωγή προέρχεται από τον πατέρα και όχι από τη μάνα. Γι' αυτό και παίρνουμε το όνομα του πατρός, για να συνεχίσετε το γένος. Αυτός που γεννά, γεννά ο άντρας. Η γυναίκα τίκτη. Δεν είμαστε καταγωγής από τη μητέρα μας, που όπως το θέλουν οι Εβραίοι, για να κλέβουν ψυχές και ζωές, βάζουνε τις γυναίκες αυτές να παντρεύονται και να τεκνοποιούν με Ευρωπαίους ή με Έλληνες, παίρνουν το παιδί και λόγω καταγωγής μητρός είναι Ιουδαίος, είναι Ισραηλίτης. Βλέπετε πόσο αντίθετα πάνε προς το Θεό, διότι δεν λέει Σάρα εγέννησε Μάρα και το κακό συναπάντημα, λένε Αβραάμ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ Ισάκ,
πάνε κατά πατέρα εκεί. Όμως αυτοί κατά τον νόμο των δικών τους, η καταγωγή είναι από τη μάνα. Ανατρέπουν ακόμα και τη φύση την ίδια για να κλέβουν ανθρώπους. Το καταλάβατε? Και θέλουν να κάνουν το ίδιο. Βάζουν λοιπόν εξωγενείς σπέρματα, μυριάδες, και έρχονται στην Ελλάδα. 100.000 από αυτούς δεν θα βρουν Ελληνίδες να παντρευτούν, δεν θα βρουν Ελληνίδες να γεννήσουν παιδιά. Αυτά τα παιδιά τα κάνουν τώρα, τα εξτάλασσα, θεωρούνται Έλληνες. Λάθος. Αυτό ήταν μυστικός κανόνας, κρυφός μυστικός κανόνας 400 ετών τουρκοκρατίας στην Ελλάδα. Όποια Ελληνίδα έμενε έγκυος από Τούρκο, την έδιωχναν, αν δεν ήθελε να φύγει, στην Αίγυπτο ή στα Χαρέμια, ή όταν γεννούσε το παιδί, το σκοτώνανε. Αυτό πάλι δεν το ξέρατε. Όποια όμως γυναίκα ήθελε να κρατήσει το παιδί, θα πήγαινε σε χαρέμι τουρκικό, τελείωσε. Ή σκλάβα, θα την πουλούσαν, θα την αφαίρεσαν στους Τούρκους, με αυτόν που έκανε το παιδί, να την πάρει και να την πάρει όπου θέλει. Ελλάδα δεν έμενε ζωντανή με παιδί. Δεν υπάρχει καμία γέννηση στην ιστορία, 400 χρόνια, δεν σας φαίνεται παράξενο? Γιατί δεν υπάρχει ένα παιδί Τούρκου με Ελληνίδα να έχει μεγαλώσει και να έχει διαπρέξει κάπου? Όχι. Ο Μωάμεθ, ο πολιορκητής, από μητέρα Ελληνίδα, από αυτούς που κλέβανε. Γενίτσαροι, 20 εκατομμύρια γενίτσαροι που χτυπάει τώρα την Τουρκία το ελληνικό γονίδιο, που παίρνανε παιδιά ελληνόπουλα και τα κάνανε γενίτσαρους. Αυτά τα ελληνόπουλα δεν αλλάζει φύση τους, το DNA είναι ελληνικό. Τα πορώναν όμως να γίνουν χειρότεροι από τους Τούρκους κατά των Ελλήνων. Αυτά όμως τα παιδιά με τη φύση, τη φυσιολογία, είναι Έλληνες. Το σπέρμα τους είναι ελληνικό. Αυτοί δεν πολλαπλασιάστηκαν σε αυτά τα 300 τόσα χρόνια? Πολλαπλασιάστηκαν. Πώς είναι σήμερα 20 εκατομμύρια Έλληνες στην Τουρκία? Τι είναι αυτοί? Φανερώνονται πια χριστιανοί, πάνε στον Άγιο Γιώργη άνετα, ελεύθερα. Δείτε τα χρώματά τους, ελεύθερα. Τι να κάνει τώρα ο άλλος, ο Τούρκος? Να τους σκοτώσει, που το παίζει και καλός? Γι' αυτό θα χτυπηθεί η Τουρκία όπως ο Σκορπιός με το ίδιο του το κεντρί. 20 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί φανερώνονται προχθές του Αγίου Γεωργίου. Δείτε στα νησιά, τα πριγκυπονήσια, που είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου, πόσα εκατομμύρια πήγαν. Πολλοί κόσμος, τα είδαμε εδώ και στην τηλεόραση. Όμως αν διερωτάστε γιατί πάνε αυτοί στον Άγιο Γιώργη, ποιο είναι το γονίδιο που τους ελκύει προς τα εκεί, τι τους κάνει που τους αφυπνίζει? Η μνήμη, η κυταρική ελληνική μνήμη των γονιδίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει κόντρα στη φύση του Θεού, μέσα στο DNA το ελληνικό. Γιατί? Γιατί έκλεβαν αγόρια γενίτσαρους, αγόρια. Πού να κατέχουν τα μεμέτια από εσωτερική γνώση τέτοια που κατήχε ο Όμηρος, που κατήχε ο Προπυμηθέας, που κατήχε ο Πυθαγόρας, που κατήχε ο Σοκράτης, που κατήχε ο Πλάτωνας, που έκανε ανάλυση ο Πλάτωνας και έλεγε από τι αποτελεί το σπερματοζωάριο. Πού να κατέχουν, τι φίδι εντός εισαγωγικών έκρυβαν στον κόρφο τους? Τώρα θα το δουν. Ήγκη καινή ώρα. Αυτοί όμως κάνουν τα χίλια μύρια να στείλουν αλόφιλους μουσουλμάνους στην Ελλάδα, να διαβρωθεί το DNA. Από την άλλη όμως η οικονομία του Θεού αφυπνίζει τα 20 εκατομμύρια Έλληνες στην Τουρκία. Άντε πόσοι να είναι αυτοί εδώ? Άντε να φτάσει η Ελλάδα σε 10 χρόνια να είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια και αυτοί 12. Οι άλλοι από απέναντι θα σταματούν να γεννάνε, οι Έλληνες? Ναι. Ε,
εκεί είναι που θα την πατήσουν. Εκεί είναι ο δούριος ύπος που ο Όμηρος, ο θειοφόρος Όμηρος βγαίνει αληθινός, γιατί ο δούριος ύπος της Τουρκίας είναι οι γενίτσαροι Έλληνες, όπου ξυπνάει μέσα τους η πίστη, η θρησκεία, η καταγωγή και η αγάπη προς την Ελλάδα, και είναι όλοι προς τα παράλια, Κωνσταντινούπολη, παράλια, Σμύρνη, μέχρι κάτω έχουν πιάσει εκείνα τα μέρη, την Ιωνία. Καμία σχέση. Μάλιστα. Με Τουρκία. Το χτύπημα λοιπόν θα έρθει από εκεί, στους σιωνιστές και στους Τούρκους. Αυτά είναι βεβαιωμένα από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά, του Ετωλού. Το 1/3 της Τουρκίας θα εξελινιστεί. Το άλλο 1/3 θα πεθάνει από τον πόλεμο, όχι το δικό μας γενικά, και το 1/3 θα απομακρυνθεί μέσα στο Τουρκμεστάν, Μογγολία θα πάει, εκεί που, από εκεί που βγήκε. Τελειώσαμε. Κατάλαβα. Παναγιώτη, να πάμε σε μερικά μηνύματα, είπα πάρα πολλά, δεν έχω πρόβλημα να τα πούμε αυτά μία και τηλέφωνα έχω. Πάμε με τον Χριστός Ανέστη τον Παναγιώτη. Χριστός Ανέστη Άγγελε. Αληθώς ο στο Βέλγιο, αυτό γράφει ο Έντριο Κρίς από το Βέλγιο. Στο Βέλγιο λέει έχουν περισσότερα δικαιώματα οι μουσουλμάνοι από ότι εμείς οι ντόπιοι ή οι χριστιανοί. Έτσι πες το. Τι πρόκειται να γίνει? Το θέμα δεν είναι Βέλγος, Ευρωπαίος, το θέμα είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, σιωνιστής, ούτε Εβραίος. Διότι οι Εβραίοι είναι πιστοί, είναι Ιουδαίοι, δεν τους ενδιαφέρει. Άλλοι, σας είπα, είναι το κακό, όπου και οι ίδιοι οι Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ είναι ενάντια, είναι ενάντια στη Σιών. Ναι. Οι ίδιοι κάνουν απεργίες, βγαίνουν, μιλάνε κατά τη Σιών, επειδή η Σιών έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει, πληρώνουμε εμείς ως Εβραίοι και γινόμαστε, λέει, μισητοί στον κόσμο. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους σιωνιστές, λένε οι ίδιοι. Ναι. Αυτό για το φίλο μας από το Βέλγιο. Ακροάτριά μας από Αθήνα, γεια σου. Άγγελε, μην αναφέρεις το όνομά μου γιατί είναι πασίγνωση στο Facebook. Δεν θα με κάνει μπάδερ. Σου είχα γράψει πολλές φορές να σε ρωτήσω και εσένα προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι δεν απαντάς στα περισσότερα μηνύματα στο Facebook. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί δεν τα απαντάς, ή δεν έχεις το χρόνο, ή λαβαίνεις τόσο πολλά και μας έχεις ξεχάσει. Λοιπόν, λέει, νομίζω έχουμε πρόβλημα με το... Ρωτάει η κοπέλα ότι... Okay. Δεν είπε Χριστός Ανέστη πάντως. No. Έτσι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, μας ξέφυγε. Από 16 χρονών έβγαινα έξω και είχα πολλές σχέσεις με έναν Έλληνα, όπου με πήγε μια φορά σε ένα σπίτι και γνώρισα κάποιους μουσουλμάνους. Ήτανε 6 από αυτούς. Μεθυσμένοι εγώ, με βάλανε κάτω. Χτυπάνε εδώ πέρα. Ένα λεπτό παράδειγμα. Με βάλανε κάτω και τώρα ερωτεύθηκα έναν από αυτούς. Όταν το έμαθε η μάνα μου και ο πατέρας μου, με διέξαν από το σπίτι. Λέει, έξω από εδώ πέρα δεν είσαι δικιά μας κόρη. Δεν ξέρω τι να κάνω για αυτό το οποίο έχω κάνει. Δεν πρόκειται να τον αφήσω τον μουσουλμάνο. Ακόμα θα γυρίσω και τη θρησκεία μου να γίνω μουσουλμάνα. Άγγελοι Παναγιώτη, που τα λέτε τόσο καλά και παρακολουθώ όλες τις εκπομπές σας, τι μπορώ να κάνω? Καλή μου, τη στιγμή που έχεις κάνει την επιλογή σου και λες θα αλλάξω και την πίστη μου, να ακολουθήσεις αυτόν που αγαπάς και να πας στη χώρα του.
γιατί εδώ ίσως κάποια στιγμή τα βρεις πιο σκούρα. Οι γονείς σου έκαναν αυτό. Εσύ λες, εγώ τον αγαπώ, και αφού τον αγαπώ, αλλάζω και την πίστη μου. Άλλαξε την πίστη σου, επιλογή σου είναι, κάντε στην ευχή του Αλλάχ. Παναγιώτη, ναι. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Για να πάμε στα τηλέφωνα κιόλας. This is WPSO. Εντάξει, ας ξανατηλεφωνήσουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ο Θύμιος, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Θύμιο. Χριστός Ανέστη, Παναγιώτη και Άγγελε. Χάρηκα που είχα να δω τον Παναγιώτη κανένα μήνα, ενάμιση, που είναι πάλι κοντά. Δεν έχω χάσει εκπομπή του, αλλά κάθε μέρα κοιτάω τις εκπομπές και στο YouTube, στο κανάλι σας. Ρώτα τον Παναγιώτη, τι βλέπει για την Ελλάδα? Έχει ακούσει τίποτα για τα 2 εκατομμύρια που περιμένουν στον Εύρο αυτό το καλοκαίρι να μάνος? Αν θα μπουν άλλα 2 και 3, θα γίνουν 6 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Τι θα γίνουν οι Έλληνες? Θα μας κόψουν τα κεφάλια όλους? Πώς θα κρυφτούμε? Πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε? Αν συμβεί αυτό οπωσδήποτε. Όταν φέρουν την Ελλάδα σε σημείο απόγνωσης, τότε καλύτερα να κρυφτούν όλοι, και μουσουλμάνοι αυτοί που έρχονται με κακό σκοπό, αλλά και ψευτοέλληνες που επιτρέπουν δήθεν στο όνομα της ανθρωπότητος και της φιλανθρωπίας να μπουν μη σκεπτόμενοι το σπίτι τους και σκεπτόμενοι τον επισκέπτη. Δεν γίνεται να φροντίζουμε τον επισκέπτη όταν το σπίτι μας πεινάει. Μάλιστα. Ακροάτριά μας λέει, ο Ξηρός, 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα, που καθάρισε τόσο κοσμάκι, δεν θέλει να βάλει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι του, διότι το βλέπει ότι είναι θρήσκιος. Είναι χριστιανός. Και είναι χριστιανός και ο πατέρας είναι παπάς. Αλλά λέει, τι λέει ο Παναγιώτης, και αποκαλύπτει γιατί, ας πούμε, ότι είναι θρήσκιος, εκαθάριζε αθώες ζωές. Αφού την απάντηση την έδωσες μόνος. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, Χριστός Ανέστη από τον Μπάμπη. Γεια σου Μπάμπη και Λένη. Λοιπόν, ρώτω τον Παναγιώτη, με ποιο δικαίωμα βάζουν από την Παλαιά Διαθήκη την γενοκτονία των Εβραίων στην Καινή Διαθήκη, οι Εβραίοι συγκεκριμένα? Για ποια γενοκτονία? Και λένε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λένε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τη γενοκτονία των Εβραίων. Μα δεν, τι δουλειά έχει η γενοκτονία των Εβραίων? Βάζουν, λέει, από την Παλιά Διαθήκη τη γενοκτονία των Εβραίων, ή μπορεί να λέει το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το ίδιο πράγμα είναι, στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει αυτό στην Καινή Διαθήκη. Τι δουλειά έχει το 40-45 με το 2000 προ... Ναι, δεν ξέρω να σου πω. Προημούν. Ναι. Δεν στέκει αυτό. Ο Θανάσης μου λέει για την κάρτα. Γεια σου Θανάση από την Ελλάδα, για την ηλεκτρονική κάρτα που θέλουν να βγάλουν, ότι άμα έχουν και αποκτήσουν την ηλεκτρονική κάρτα, ότι κάποιος που είναι 2 μέτρα μακριά τους μπορεί να τους πάρει τις πληροφορίες. Ναι, τα είπαμε αυτά. Ναι, ναι. Από Αυστραλία, προσπαθώ γιατί τα γράφουν και στα αγγλικά, ξέρεις, με αγγλικούς τίτλους και τα βγάζω συμπέρασμα τη λέξη. Ναι. Εντάξει, καμιά φορά δεν είναι ότι θέλω να τα γράψουν, είναι τα τηλέφωνα ότι δεν έχουν τους ελληνικούς χαρακτήρες και δεν τα γράφουν έτσι. Ρωτάει ο κρασμός στην Αυστραλία,
Χριστός Ανέστη, Παναγιώτη και Άγγελε. Αληθώς, okay. Είσαστε οι ωραιότεροι. Απορώ ένα πράγμα με το σταθμό σου, Άγγελε, και με τον Παναγιώτη. Πώς δεν σας έχουν εχώσει στη φυλακή ακόμα? Γεια σας, αγαπητέ φίλε, από την Αυστραλία. Θα πω στον ακροατή μας, δεν μας είπες για ποιο λόγο θα μας χώσουν στη φυλακή εμένα και τον Παναγιώτη. Απάντησέ μου πίσω να μου πεις, για να σου απαντήσω. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ακροατής μας άλλος λέει, εάν είσαι στην Ευρώπη, Άγγελε, ο σταθμός δεν θα υπήρχε. Θα τον είχαν κλείσει, λέει, οι σιωνιστές. Φαίνεται ότι καλά λέω, αγαπητέ φίλε, ότι η Αμερική είναι η χώρα που εδώ υπάρχει ελευθερία λόγου. Εδώ δεν έχει να σου κάνει μήνυση κανένας, ούτε να σου κλείσει σταθμό, και δεν έχουμε κανέναν. Ελεύθερα μιλάμε. Σήμερα οδήγαγα και έριξα στον Παναγιώτη μερικές σκηνές. Τι είδες, Παναγιώτη, σήμερα? Είδα τα κτίρια του Παπανδρέου, είδα το σιωνιστικό κτίριο εκεί της Scientology, που έχουν πάνω και το αγγελωτό σταυρό. Ναι. Σε πήγε περιοδία στους Σατόλοντζ να τους δεις, να πάρεις μια ιδέα. Μπήκαμε στους Σατόλοντζ, τους είδαμε το αγγελωτό σταυρό και είδες και το Κρυγόρι Μπιτς. Βέβαια, τα είδες όλα. Ανηρεμένο. Ας είναι καλά το Skype που τα μέσα και οδηγάς και τα βλέπεις όλα κιόλας. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγετε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, σας ακούμε, λέγετε. Ακούτε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς, και στους δυο σας και σε όλη την ομογένεια. Παναγιώτη, ο Woodstockman είμαι. Ο Woodstockman. Είσαι εσύ από το Βορρά, τι γίνεται? Γεια σου, αδερφέ Παναγιώτη, σου άφησε και εγώ ένα message εκεί με μια εξαδέρφη μου, είχα έρθει στην Ελλάδα για χάρη. Ναι, 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 μάλιστα, ναι. Έχεις σχέση? Δεν πειράζει, δεν είχαμε να επικοινωνήσουμε τέλος πάντων. Πάντως σου έστειλα έτσι ένα γεια, τέλος πάντων. Σου άφησα ένα τηλέφωνο. Σου άφησε τηλέφωνο, δεν με ξαναπήρε, έφυγα μετά, είχα πάει προς τη Λαμία μεριά. Σε περίμενα, εγώ να με πάρεις, δεν με πήρες και λέω. Ναι. Δεν είχα ώρα για... Έχουν σχέση με την Ιθάκη η παρέα αυτή? Δεν ξέρω, όχι. Στην Αθήνα μένει, αλλά... Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες που έχουν βγάλει στην Ιθάκη. Όχι. Μπορεί να είχε πάει στην Ιθάκη, αλλά όχι, δεν είναι από την Ιθάκη. Όχι. Ναι. Δεν μπορώ να... Κρίμα. Πάντως έχω αφήσει το τηλέφωνό μου στα μηνύματά της. Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω κάτι και η εμπειρία μου από την Ελλάδα, μια και αυτά που λέτε είναι σωστά. Και να επισημάνω ότι των τραπεζών, των δανειστών, του σατανισμού όλου αυτού του συστήματος της διαπλοκής αυτής, το όπλο είναι το γραφίτι που λέμε εδώ, γκράφιτι που λένε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα εάν δεν καθαρίσουν το σπίτι. Τι να ακούτε περί οικονομίας, περί πακέτα, περί ευρώ, δεν γίνεται τίποτα εάν δεν καθαρίσουν το γκράφιτι που είναι γύρω τους. Ακριβώς. Αυτό τους δημιουργεί κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν. Είδα ανθρώπινα ακαθαρσίες στα πεζοδρόμια στο κέντρο της Αθήνας. Πριν βγει η κυρία Χριστοδουλοπούλου που έλεγε ότι βγαίνουν για να λιαστούν. Ναι. Λοιπόν, και το μήνυμά μου είναι, ασπρίστε το γραφίτι. Δηλαδή όπου υπάρχει γραφίτι οπουδήποτε, ένα πινέλο, μία ρόλα, κάτι, ασπρίστε το εκεί. Θα πάει να ξαναγράψουν, δεν πειράζει, ξανασπρίστε το εσείς. Μπορεί να το ξεκινήσεις εσύ αυτή την εκστρατεία, Παναγιώτη, δεν θέλω να σου βάζω δουλειά να κάνεις, αλλά είναι κάτι το οποίο παίρνεις πίσω κάτι που σου προσπαθούν να πάρουνε. Δηλαδή γράφουνε, τι έκαναν, τσορώνουν τους τοίχους. Είναι διαβολικό, σατανικό μήνυμα από πίσω. Οι πιο πολλοί ούτε δεν μπορούν να τα διαβάσουν τι λένε. Ναι. Καταλαβαίνεις, θα μας πω έτσι. Είναι μηνύματα, ναι. Όσο για τα υπόλοιπα, συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που λες, Παναγιώτη. Δηλαδή, να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Περιμένω να με πάρεις. Ξυπνάς τον κόσμο, αδερφέ, τους ξυπνάς, γιατί και εγώ πολλά πράγματα δεν τα ήξερα, αν και είμαι επιστήμονας, δεν τα ήξερα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ, δηλαδή με έχεις διδάξει με τον τρόπο σου. Αλλά προσπαθώ και εγώ να κάνω ό,τι μπορώ, γιατί ξέρω και εγώ τα δικά μου.
Και αυτό σου λέω, είδα στην Ελλάδα και δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή είναι το πιο, αν και του στόχο επισημάνει, και συγκεκριμένα είπα στον Πορτοστάλτη και στον Παπαδημητρίου. Χθες τους έστειλε ένα μήνυμα και τους λέω, ποιοι νομίζετε ότι είστε αφού είστε μέσα, συγγνώμη, τα σκατά. Σωστό. Και ξέρετε, τους λέω ότι με, με ενοχλεί, τότε δεν σας ενοχλεί πλέον. Έτσι είναι, είναι δικά τους στελέχη αυτά. Ναι, ξέρω, ξέρω Παναγιώτη, ξέρω, αλλά αυτό φίλους με αυτό ξεκινήστε, ασπρίστε τον γραφίτι, δηλαδή καταλαβαίνετε θα σου πω. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ναι, στο άσπρο είναι το φως, φως στο σκοταδισμό, αυτό είναι σκοταδισμός, δηλαδή και σε μια έκθεση να πας, σε ένα μουσείο, σε ένα, και έχεις και δεις ένα πίνακα, άμα τον βλέπεις συνέχεια, χάνει πλέον, δεν είναι, σε ενοχλεί. Σωστά. Καταλαβαίνεις το, ή να ακούσει ένα τραγούδι, το ίδιο τραγούδι, το ίδιο τραγούδι. Μετά από λίγο χάνει την αξία, αυτό που, δηλαδή, που θέλει να σε, τη θαλπόρη που έχει, κορεσμός. Την έπνευση που έχει. Μετά από λίγο γίνεται nuisance, γίνεται εμπόδιο, δηλαδή στο να δεις, στο να καθαρίσεις. Και ας, ποιος θα πάει Παναγιώτη να επενδύσει στην Ελλάδα που λένε, αν και η επένδυση για μένα είναι επένδυση, ποιος θα πάει να επενδύσει μέσα σε ένα γκέτο. Είναι γκέτο μεν. Κατάλαβα. Ποιος θα πάει να βάλει λεφτά και περιμένουν οικονομίες και περιμένουν, αφού είναι, το έχουν κάνει γκέτο, έτσι ξεκινάνε και μετά σου φέρνουν σκουπίδια, βρωμιά, σκουπιδάκι εδώ, σκουπιδάκι εκεί. Εμείς στην Αμερική εδώ το ξέρουμε, γιατί έτσι γίνεται και εδώ, έτσι χαλάνε τη γειτονιά, την περιοχή και μετά την παίρνει η τράπεζα για τίποτα. Λοιπόν, μετά θα σου φέρουν πορνεία, θα σου φέρουν ναρκωτικά, θα σου φέρουν τζόγο και έτσι τελειώνει η περιοχή και σου το παίρνουνε. Δηλαδή δεν είσαι ούτε καν εκεί, έχεις φύγει. Το έχεις παραδώσει. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί πρέπει να φύγεις από εκεί. Κατάλαβα. Ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, ο Άγγελο ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Και ξεκινάνε πάντοτε με ένα μικρό σπρέι. Αυτό είναι το, όπως έχει το ποτάμι μέσα τις πετρούλες. Ναι, σωστά. Είναι το ξηραφάκι, είναι αυτό, είναι το μαχαίρι του ποταμιού, είναι το, το πετραδάκι, η άμμο που έχει, ναι, μέσα. Ναι, ναι, αυτό, ναι, κόβει το βράχο. Ωραία, λοιπόν. Δεν θέλω να σου περνάω την ώρα. Εντάξει, καλό βράδυ. Κάνει κρύο και απάνω στο βορρά. Δεν είμαι στο βορρά, στη Βόρεια Καρολίνα είμαι, στη μέση. Εκεί. Τι κάνεις, έτσι. Πάλι χρόνια πολλά να έχουμε. Χρόνια πολλά, αδελφέ, να είσαι καλά. Στο τραπέζι το βράδυ και πήρα και με τα λαβιά. Πολλοί δεν πάνε για τη μαγειρίτσα. Μπράβο. Δεν πειράζει. Ήμουνα με 80% άτομα μες στην εκκλησία, αλλά αισθάνθηκα ότι ήμουνα με την οικογένειά μου εκεί μέσα. Ωραία. Μεγάλη εκκλησία έχετε εκεί. North Carolina είπες. Το τηλέφωνο σου Παναγιώτη και θα τα πούμε. Είναι στην North Carolina μένεις. Ναι. Έχει εκκλησία εκεί. Έχουμε, ναι, που έμεινα παλιά, τώρα μένω στο Winston-Salem. Α, γιατί αλλά, από την North Carolina μου έρχεται ένα λεωφορείο γεμάτο από Έλληνες για τον Μάριο. Ναι, αλλά οι πιο πολλοί είναι Βρετάνες. Συνήθως, γιατί ξέρεις, στη Φλόρια έχετε καλύμνιους, έχετε νησιώτες λόγω της θαλάσσης εκεί κάτω. Ναι, λέω, έρχονται για τον Μάριο τον άλλο μήνα, αυτό το μήνα δηλαδή. Ναι, έχουμε και μοναστήρι την Παμακάριστο και την Παναγία την Πουρσιώτησο. Η Παμακάριστος είναι αντρικό. Ωραία. Αυτά που τα έφτιαξε ο γέροντας Εφραίμ. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, χάρηκα και πάλι, παιδιά, που τα είπαμε. Γεια χαρά. Και Παναγιώτη, γεια χαρά, θα επικοινωνήσω μαζί σου, αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα τέξ. Ο ακροατής μας από την Αυστραλία που έγραψε προηγουμένως, εδώ λέει ότι θα σας είχαν κλείσει μέσα, διότι αυτές τις εκπομπές που κάνετε και βγάζετε πράγματα στον αέρα τα οποία τους εκθέτεθε όλους. Εάν εμείς τους εκθέτουμε λέγοντας την αλήθεια, τότε ας βάλουν αυτοί τους φυλακοί που λένε, ναι, τα άσχημα, γιατί εμείς επαναλαμβάνουμε αυτοί που εκείνοι κάνουν. Ναι. Ο Ανδρέας, λοιπόν, ο Ανδρέας από την από την ΚΟ. Από την ΚΟ. Γεια σας εκεί, ωραίο νησάκι ΚΟ. Όλη η Ελλάδα είναι ωραία και όποιος μπορεί να πάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι, θα έχει μεγαλύτερη κίνηση φέτος από Αμερικανούς παρά από τους Ευρωπαίους στην Ελλάδα, λόγω της διαφοράς του δολαρίου. Ένα-ένα. Λοιπόν, από την ΚΟ λέει, Άγγελε, στον Παναγιώτη συγκεκριμένα, εγώ είμαι με την Νέα Δημοκρατία, αλλά έχω χάσει πάσα ιδέα. Ψήφισα, λέει, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα αρχινάω να απογοητεύομαι και τώρα γύρισα να υποστηρίζω Χρυσή Αυγή. Τι θα γίνει με τη Χρυσή Αυγή? Θα μπουν φυλακοί, θα τους σκοτώσουν
ή θα κυβερνήσουμε. Κοιτάξτε, ως προς τα πολιτικά θέματα θα έλεγα το εξής. Από όλους αυτούς που βρίσκονται τώρα, οπωσδήποτε δεν είμαι με τη Χρυσή Αυγή, αλλά από τα δύο κακά θα προτιμούσα το λιγότερο κακό και θα έλεγα ναι στη Χρυσή Αυγή, διότι όχι ότι θα σώσει την Ελλάδα, θα μας βγάλει από μια δύσκολη στιγμή. Δεν είμαι μαζί τους. Καλό θα ήταν να έβγαιναν αυτοί για λίγο και μετά ο ίδιος ο στρατός να επενέβαινε και να έβγαζε νέα πολιτικά στελέχη, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, δικαστικούς, νέο αίμα, αδέκαστους, για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει μπροστά. Όχι με το στρατό, ο στρατός θα είναι η ασπίδα, ας το πούμε. Ναι. Η Χρυσή Αυγή θα την έβλεπα για λίγο να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Δυστυχώς, δηλαδή δεν είμαι μαζί τους. Δεν αφήνεται αν επιλογή. Πείτε μου ποιον να βγάλεις. Ποιον? Κανένας. Η Χρυσή Αυγή, σας το λέω και πάλι, δεν είμαι υπέρ. Είναι μια αναγκαία στρατηγική κίνηση έως ότου επενέβαινε ο στρατός η δύναμη και έλεγε σταματήστε να βγουν επιστήμονες χριστιανοί με ήθος και πατριώτες και να τους τοποθετήσει επάνω, ναι, όπως έκανε κάποτε ο Παπαδόπουλος. Κατάλαβα. Έξω οι στρατιωτικοί, είναι από πίσω στρατιωτικοί. Κυβερνούν πολιτικοί, διπλωμάτες, εκείνα, ναι, επιστήμονες, ναι, 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 εφέτες, αριοπαγίτες, ανεπιστήμονες, καθηγητές πανεπιστήμιων, αλλά επαΐοντες που κατέχουν, όχι έναν οικονομολόγο να τον βάλεις υπουργό υγείας. Υπουργός υγείας θα είναι καθηγητής ιατρικής πανεπιστημίου. Κατάλαβα. Οικονομικά, καταλάβατε, αυτή είναι η σωτηρία της Ελλάδος. Εάν και εφόσον έμπαινε η Χρυσή Αυγή, μακάρι ο στρατός να με ακούσει και να αποφύγουμε και Χρυσή Αυγή και να μπει ο στρατός με την ισχύ των όπλων, όχι να χτυπήσει κανέναν, να μπει σαν εγγύηση ισορροπίας. Και ερχόμαστε, κύριε, στη δραχμή, διότι κράτος χωρίς δικό του νόμισμα είναι πεθαμένο. Με όποια υποτίμηση, με οτιδήποτε, να έχει το κράτος δική του νομισματική δύναμη. Τώρα να βγούμε, ναι, να χάσουμε εκείνα με αυτό, αυτά, να βγούμε από εκπτώκευση, αλλά να μην βγούμε από το ευρώ. Δηλαδή, θέλω να σταματήσω τα ναρκωτικά, αλλά κάπου-κάπου να πίνω την κόκα. Όχι κάπου-κάπου, όλη την ώρα. Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω σύρικα, να την πίνω κάπου-κάπου. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Λατινική Αμερική, Αυστραλία και σε μερικά ευρωπαϊκά κράτη που είναι πιο φιλελεύθεροι, μπορώ να πω, και είναι υπέρ της Ελλάδος, λένε στις ειδήσεις ότι τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία έχουν ρημάξει, όπως το Μέγα, έχουν ρημάξει τον ελληνικό λαό, έχουν καταχρεωθεί στο δημόσιο με τα λεφτά του απλού Έλληνα πολίτη και δεν τα πληρώνουν, και αντί αυτοί οι άνθρωποι να είναι όλοι στη φυλακή, συνεχίζουν τις ραγδαίες προπαγάνδες τους να λένε ότι κάνανε γκάλοπ εχθές και ότι τα 75% θέλουν euro dollar. Και τα 10% ή τα 20% θέλουν, 25% θέλουν δραχμή. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους, επειδή είμαι και εγώ της δουλειάς και αυτά γκάλοπ, ας πούμε, που κάνουν, ένα κανάλι που κάνει τέτοια γκάλοπ, βεβαίως όπου το συμφέρει θα πάει. Η παραπληροφόρηση είναι μεγάλη, αγαπητοί φίλοι, και είναι πολύ απλό να σας πω γιατί. Ένας ο οποίος έχει
ένας ο οποίος έχει μία επιχείρηση. Και εγώ να ήμουν στην Ελλάδα και είχα μία επιχείρηση και ίσπραχτα τον καφέ αυτόν που κάνει 50 σέντζια στην Αμερική 12 αμερικάνικα δολάρια, επίσης είναι euro dollar, δηλαδή 200 φορές παραπάνω από την κανονική του τιμή, θα έλεγα με συμφέρει το euro dollar. Τον απλό πονίτη Έλληνα δεν τον συμφέρει, διότι η σύνταξή σου είναι μόνο 200 euro. Με 200 euro τι να κάνεις, να πάρα πιεις έναν καφέ? Αν σε χρεώνουν τόσα, δηλαδή σε 15 μέρες σου φάγανε 200 euro τη σύνταξή σου για να πάρα πιεις ένα καφεδάκι που κάνει 50 σέντζια. Εάν επιστρέψετε στην δραχμή, ο καφές σας, κυρίες και κύριοι, θα είναι 5 σέντζια. Θα είναι ακριβώς 5 σέντζια. Πιο φθηνότερη από την Αμερική. Η σύνταξή σας με 200 euro, εάν την αντικαταστήσετε με δραχμές, θα ζείτε βασιλιά στην Ελλάδα. Διότι ο καφές είναι φθηνότερος, το ψωμί είναι φθηνότερο, τα φρούτα είναι φθηνότερα, τα κρέατα είναι φθηνότερα με τη δραχμή. Άραγε οι μεγαλοεπιχειρηματίες, τα φασιστοκομμουνιστικο-σοσιαλιστικά συνδικάτα δεν θέλουν να επιστρέψουν στη δραχμή. Κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν να κρατηθούν στο γύρο. Εκεί είναι η μάζα η μεγάλη. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα πεινάει και οι λίγοι θα οικονομάνε πολλά λεφτά. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Έτσι είναι. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Ναι, λέγεται. Παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Δεν κλείσω και αυτή τη γραμμή. Ο ακροατής μας από την Ελβετία. Ελβετία, πού ήταν? Βέλγιο. Από το Βέλγιο. Ρωτάει. Ναι, λέει. Από το Βέλγιο. Α, λέει, ναι, και εδώ θα σας είχαν κλείσει στη φυλακή, λέει. Αλλά για τα στις εκπομπές. Δεν ξέρω. Ας έρθουν στην Αμερική να μας κλείσουν. Θα τους κλείσω εγώ μέσα. Έτσι και πλησιάσω στο στούντιο απ' έξω. Έχετε ιδέα από Τζακ Νόρις? Το ξέρεις τον Τζακ Νόρις? Έχετε ιδέα από σερίφιδες? Έχετε ιδέα τι θεωρείς σερίφις, αγαπητοί φίλοι? Ο σερίφις είναι με το λαό. Δεν είναι με τους κομπιναδόρους. Δεν είναι με τους με τους απατεώνες. Εκεί οι δικοί σας όλοι στην Ελλάδα είναι όλοι με τους απατεώνες. Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Γιατί να μην ορκίζομαι? Εδώ πέρα ο Σερίφης ψηφίζεται από το λαό. Ψηφίζεται από το λαό. Δεν πας εκεί πάγεις, έτσι? Λέω, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλά τα λες μέχρι εκεί. Πάμε παρακάτω. Στα τηλέφωνα λέγεται. Όχι βρίσιμο. Όχι βρίσιμο. Εδώ γίνεται τη τρελή στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αστυνομία είναι barbarian, σκοτώνει ανθρώπους. Δεν μιλάτε για αυτά τα προβλήματα που γίνονται εδώ, στη ρατσιστική Αμερική? Λοιπόν, κοίταξε, αγαπητέ φίλε σου, η ιδέα, η Αμερική δεν είναι ρατσιστική. Απλούστατα, μερικοί νεαροί το έχουν πάρει επάνω τους, γιατί έχουν και πρόεδρο Αφρικανό. Και μια μάνα προχτές, το βάλα και στο Facebook. Μια μάνα προχτές πιάνει το 17 γιο της, κουκουλοφόρο, ο οποίος έσπαγε και βάζε φωτιές. Ωραία, του έδωσε ξύλο και μπουνίδι. Μπουνίδι. Του λέει, κολόπεδο μετασυγχωρήσεως. Είσαι εγώ σε γέννησε για να μου κάνεις αυτά τα πράγματα? Να μου κάψεις το χωριό εδώ πέρα και τα πάντα? Ξύλο. Έτσι θα έπρεπε, αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ φίλε σου, είδε. Έτσι θα έπρεπε. Ένα λεπτό να σβήσω αυτό εδώ. Έτσι θα έπρεπε να κάνει και κάθε γονιός. Και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Είχε βγει μια ταινία με ένα λίγη μου γιουκλάκι. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, αγαπητέ φίλε. Πήγαινε στο σχολείο και ήσουν AA's μαθητής. Πας στο σχολείο τώρα και τι φοβάσαι, μην το παιδί σου βγει δεν ξέρω και εγώ τι, ναρκωτικά και δεν ξέρω και εγώ τι, και ούτω καθεξής. Ντουβάρι μπαίνει, ποιο ντουβάρι βγαίνει. Τι κουβεντιάζεις τώρα? Αυτή είναι η ελευθερία. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή. Λέγεται. Έλα, γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Κρητικέ. Δεν με ακούεις πάλι στο τηλέφωνο, Άγγελε, γιατί? Στο τηλέφωνο ακούγεται. Δεν σ' ακούω καθόλου. Τι έχεις κάνει? Δεν ξέρω το τηλέφωνο σου είναι. Δεν ακούεις. Για τώρα. Μιλάς, δεν σ' ακούω. Τώρα με ακούς? Λίγο καλύτερα. Εντάξει, για να ακούσουμε. Έλα, λέγε. Ναι, έλα. Είσαι Παναγιώτη.
Γεια σου, γεια σου, κύριε. Χριστός Ανέστη Παναγιώτη. Αληθώς ο Κύριος, αληθώς. Λοιπόν, Άγγελε, τώρα τελευταίες 3-4 μέρες κυκλοφοράει μία επιγραφή στο CNN, αν το έχεις δει, σε γράμματα εγγλέζικα, Take off euro from Germany. Αυτό τι σημαίνει? Το έχεις δει? Δεν καταλάβα τι είπες. Είσαι βραχνάπα, δεν ακούω. Όχι, σε ακούω καθαρά εγώ. Είπες κάτι που έλεγες. Βγαίνει στο CNN μια διαφήμιση γραφόμενη σε κίτρινο φόντο και λέει Take euro off Germany. Βγάλετε το euro από τη Γερμανία. Να βγάζει τη Γερμανία από την Ευρώπη, μάλιστα. Βγάλετε το euro, λέει, από τη Γερμανία. Α, το euro. Από εδώ, από την Αμερική γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το είδα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπω CNN. Κατάλαβες? Ναι. Ναι. Δεν το είδα. Κόβεται, δεν ακούσε καθόλου, γιατί? Δεν το είδα. Ακούγομαι στον αέρα κανονικά. Στο τηλέφωνο δεν με ακούς, φαίνεται. Δεν αλλά... ακούω. Δεν ξέρω, το τηλέφωνο σου είναι. Μια φορά δεν. Το τηλέφωνο μου, μόλις με ανοίξει τη γραμμή, κόβεται κατευθείας. Θα κοιτάξω εδώ τα τηλεφωνικά. Τώρα με ακούς καλύτερα? Έλα. Διακοπή. Με διακοπές με ακούς τώρα? Τώρα λίγο καλύτερα τώρα. Εντάξει, θα το φτιάξω αν κάτι έχει πάθει το σύστημα. Να βρούμε κανένα δολάριο και θα το ανανεώσουμε και αυτό. Κάνει και 8.000 δολάρια. Μόλις πας να πεις τη λέξη, ακούγεται η μισή λέξη μπροστά και μετά πίσω δεν ακούγεσαι. Αχα, οκ. Ναι. Anyway, εγώ θα πω ότι χάρηκα εχθές που άκουσα τον Νίκο και βγήκε μόλις άκουσε Παπαδόπουλο, αλλά μου φαίνεται μόλις είδε Βασιλιά Κωνσταντίνο που ανάψαν τα λαμπάκια, γι' αυτό σε πήρε τηλέφωνο. Αλλά εγώ το έχω κάνει κόπη. Άμα θέλει να έρθει, να του το βάλω να το δει. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, μόνο με δραχμή και άρχοντα θα πάει μπροστά η Ελλάδα. Ας δει οπωσδήποτε, οποιοσδήποτε να βγει να μου πει όταν ήταν δραχμή και βασιλευόμενη δημοκρατία υπήρχαν προβλήματα σαν τη σημερινά στην Ελλάδα. Οποιοσδήποτε να βγει να το κάνει challenge και να μου πει ήταν, είναι καλύτερα τώρα. Κατάλαβες? Μπορούν να ζούσαμε λίγο πιο φτωχά, αλλά τίμια. Αυτό είναι το παν. Η τιμιώτης. Μάλιστα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμιώτης. Όπως είπε στην αρχή, ότι ο πεινασμένος θα αναγκαστεί να κλέψει. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Εφόσον σε αναγκάζουν να γίνεις κλέφτης, κλέφτης θα γίνεις. Αλλά κάποιος πρέπει να ικανοποιήσει τον Έλληνα να μην είναι κλέφτης. Τώρα, εσύ είπες προηγουμένως να βάλεις τη Χρυσή Αυγή μπροστά και μετά να βγει ο στρατός να τη μύρει. Ή να βγει ο στρατός κατευθείαν και να βάλει μετά πολιτικούς. Να τους βάλουμε για δόρμα, δηλαδή να τους φάει ο Καρχαρίας. Όχι, όχι, να μην βγει η Χρυσή Αυγή, να βγει ο στρατός. Εγώ είπα μία τακτική που πάει τώρα με τον κόσμο. Θα δεις ότι θα γίνουν εκλογές, θα δεις που θα πάει η Χρυσή Αυγή τώρα. Όχι ότι όλα τη θέλουν από αγάπη. Αν το κακό συνεχίσει όπως είναι, που θα συνεχίσει το κακό, δεν πρόκειται να φτιάξει το πράγμα, κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, στρατός θα βγει ή θα παραιτηθούν αυτοί να πούνε «Να, ελάτε εσείς εδώ πέρα, οι 5, οι 10 και κάντε ένα καλό για, την, για τον Έλληνα», τότε στα πράγματα θα αλλάξουν. Πάντως, ή στρατός ή θα παραιτηθούν να γίνει μια φορά... κοινωνική κυβέρνηση και να βγουν έξω γενικά από το βιό της γερμανικής μπότας. Είναι η μόνη λύση για την Ελλάδα. Μια φορά θα ήθελα να πω ότι όποια κυβέρνηση και να ανέβει, όποιος υποστηρίζει, γιατί και η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει το euro, όποια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία υποστηρίζει το euro, σας το εγγύομαι και σας το υπογράφω ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση και η Ελλάδα θα βγει από το διέξοδο. Όποιος βγει, οποιοδήποτε κόμμα βγει και πει βγαίνουμε από το euro, είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά βγαίνουμε από το euro και έχουμε δικό μας το νόμισμα, η Ελλάδα θα σωθεί. Και να κλείσει τη φυλακή όλους αυτούς που έχουν περάσει μέχρι τώρα οι πολιτικοί που κατακλέψαν την Ελλάδα. Πολύ απλό. Έτσι. Πολύ απλό. Δεν το κάνω. Ένας προστατεύει τον άλλον. Κόρακα σκοράκι, μάτι δεν βγάζει.
Τα μεγάλα συμφέροντα δεν τα αφήσουνε. Τέλειο και πάλι. Αλλά... είδα τον Τζίπρα σήμερα το πρωί στα 9 που σηκώθηκα τις 6 ώρα 6.30 στο κανάλι μου δηλαδή, και τρελάθηκα. Θα το έκανα κόπη και θα το βάλω ένα βίντεο που λέει αγκαλίτσες και φυλάκια. Δηλαδή όλα αγκαλίτσες και φυλάκια τα ρε καπέ, μα όλους τους Γερμανούς εκεί πέρα. Χαμόγελα, πράγματα κακό. Ο μόνος ο οποίος τα έπαιρνε στα σοβαρά ήταν ο Βαρουφάκης, όπου οι Γερμανοί του είπαν του Τσίπρα, βγάλ τον, δεν τον θέλουμε. Δεν μπορεί να συνεργαστούμε μαζί του. Γιατί αυτός είναι έξυπνος. Διότι αυτός είναι απλός άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος θέλει να ζήσει στην Ελλάδα. Και έχει δει, σαν και καθηγητής οικονομολόγος που είναι, έχει δει την κομπίνα που έχει παιχτεί ενάντια του ελληνικού λαού. Τα έχει δει. Τα έχει ζήσει. Αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Άκου να δεις, Άγγελε, ο Βαρουφάκης επήγε με Τσαμπουκά. Καλά τους έκανε. Και ο Τσαμπουκάς δεν περνάει στους Ευρωπαίους τους απατεώνες. Και αν η Ελλάδα φάει παραπάνω δύο χαστούκια, τα φταίει ο Βαρουφάκης. Να το ξέρεις. Δεν θα πάει χαστούκια η Ελλάδα. Τώρα όπως είναι η Ελλάδα πρέπει να παρακαλάει. Ή να παρακαλάει να πει ασιχτήρι. Το ασιχτήρι με δραχμή και να βγει μια κυβέρνηση οικουμενική, ρε παιδί μου, άμα δεν θέλετε βασιλιά. Εγώ θέλω βασιλιά πίσω, πώς να γίνει. Τώρα θα βγει η άλλη από το clear γόρα κάτω η βραχνά να μου επιτεθεί πάλι, όπως βγήκε την άλλη φορά και με έβρισε. Τύπλα στα μάτια της. Ας βγαίνει να βρίζει όπως θέλει. Αλλά ας γυρίσει αυτή να πει ότι η σημερινή κατάσταση ήταν καλύτερη από τη βασιλευόμενη δημοκρατία τότε, με το ωραίο μας το ψωμάκι, με την ελιά μας και με το τυράκι μας. Κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, anyway, να σε καλά Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Ο Θεός βοηθούσε την Ελλάδα και χάρηκα που ο φίλος μου ο Νίκος ακούστηκε χθες, γιατί ήταν κρυμμένος και ξαφανισμένος και τελικά έδωσε σημεία ζωή. Εγώ νόμιζα ότι είχε πάθει τίποτα, αλλά δόξα τω Θεώ μια χαρά είναι. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Άγγελο, μπορώ να μιλήσουμε ή μας κοροϊδεύεις? Σοβαρά, όχι βρίσιμο. Όχι. Ο Τσίπρας είναι το number one αστέρι της Ευρώπης. Δεν είπαμε τίποτα. Η Ρωσία θα μας σώσει. Η Ρωσία και η κομμουνιστική Κίνα θα σώσει την Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι μία άποψη. Καλή γνώμη σου. Ναι, είναι μία άποψη που έχει βάρος. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Αυτός ο κριτικός τόσο είναι φασιστίδα με κάργανα με... Άμα είναι να βρίζει, θα σε βγάλω. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Η επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι. Αληθώς ανέστη. Και στον Παναγιώτη. Αληθώς, κύριε. Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη. Αν βγούμε από το ευρώ και πάμε σε δραχμή, δεν έχει υποράψει η Ελλάδα, θα μας πάρουν κάτι για την Ελλάδα? Ναι, όλη την Ελλάδα. Όταν κηρυχθεί η πτώχευση σε μια χώρα, δεν μπορούν να πάρουν τίποτε. Είναι πτώχευση. Η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει στη δραχμή εφόσον βγάλει σε ενέργεια τα πετρέλαιά της και τον ορυκτό πλούτο των μετάλλων που έχει. Εκεί η δραχμή θα γίνει χρυσή. Αν είμαστε συνέχεια από το γιούρο κάτω, είμαστε χαμένοι. Τελείωσε. Μη φοβόσαστε για τη δραχμή. Κράτος που δεν έχει δικό του νόμισμα, είναι παρασιτική η ζωή του. Ζει παρασιτικά. Εξαρτάται από κάποιον άλλον που του δίνει χρήμα. Είναι πορνεία, το καταλάβατε αυτό? Είναι πορνεία. Πορνεύει στην χώρα που του στέλνει νόμισμα. Ενώ αν βγάζει νόμισμα, δεν θα πεινάσει κανένας. Ναι. Γιατί η ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ μας για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα μας φέρει στέρηση. Ενώ να μας κόψουν το νόμισμα απ' έξω, θα δείτε τι έχει να γίνει σε λίγο. Ναι, βέβαια. Έγινε στο ακροτή μας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Ναι, ναι. Πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές να κλείσουμε στο τρελάδικο το κριτικό. Τι σου έκανε ο κριτικός? Εντάξει, ο άνθρωπος, ο καθένας στη γνώμη του. Μα γιατί? Πρέπει. Κάτσε. Σεβαστή η γνώμη του. Για καλά. Περιμένετε εσείς τη γραμμή.
Λέγεται παρακαλώ. Θα ήθελα να τονίσω. Α, για να πάμε και στο μάσης εδώ που έχουμε. Ακροατής μας από την Πάτρα. Άγγελε, σε παρακαλώ, κατά πρώτο Χριστός Ανέστη και σε εσένα και στον Παναγιώτη. Πάντα υγεία και χαρά σε όλους σας. Χριστός Ανέστη. Ρώτα τον Παναγιώτη. Εδώ σε κάποια πλατεία υπάρχουν πολλοί τσιγκάνοι στην Πάτρα, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι, δεν μας ενοχλούν, αλλά πουλάνε κλεψιμέικα, πολλά κλεψιμέικα. Και πήγα και εγώ εκεί, αλλά μοναστηράκι, ξέρεις, να βρω κι εγώ φθηνές τιμές κάνα κλεψιμέικο που πουλάνε τσιγκάνοι. Λέει την αλήθεια ο άνθρωπος ο Κάλιο. Και είχε μια συζήτηση συγκεκριμένα με τον Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας θα είναι ο μοναδικός Έλλην πατριώτης ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας παίζει ένα πολύ ωραίο ρόλο που οι Εβραίοι και τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη δεν τους θέλουν. Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τους τυράξουν στον αέρα. Κοίταξε τι έγινε χθες στα Εξάρχεια, προσπαθώντας να σκοτώσουν τον Βαρουφάκη. Και θα συμβούν και άλλα. Η Τσιγκάνα λέει ότι ο Τσίπρας δεν θα μπορεί να πετύχει το σκοπό του, όπως διαβάζει λέει το μαντίο των αδερφών η Τσιγκάνα, εάν δεν καθαρίσει την Ελλάδα από τους λαθρομετανάστες. Η Ευρώπη έχει δέσει την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, όπως λέει εδώ ο ακροατής μας, και έχει κάποιο πόνο Παναγιώτη και να το απαντήσεις, με το να φέρει 6 εκατομμύρια λαθρέους στην Ελλάδα, μαύρους, Πακιστανούς, Τούρκους, Σκοπιανούς, τους πάντες, και να πάσα στιγμή που θα βρεθεί πρωθυπουργός ο οποίος θα αρνηθεί το γιούρο και θα κάνει φτώχεια στην Ελλάδα, αυτοί οι μουσουλμάνοι θα σφάξουν και θα κόψουν όλα τα κεφάλια των Ελλήνων χωρίς να γίνει πόλεμος. Παναγιώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό που είπε η Τσιγκάνα. Τι έχεις να πεις? Δεν χρειάζεται να είσαι Τσιγκάνα για να δεις κάποιο κακό που έρχεται από μακριά. Απλά δεν έχει πλησιάσει ακόμα. Πολύ σωστά σκέφτηκε η Τσιγκάνα από την Πάτρα. Και είναι αλήθεια αυτά που λέει, διότι μπορεί να είναι Τσιγκάνα, αλλά δεν πάβει να είναι έξυπνη και λογική. Και είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι μας αυτό, και είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε το συντομότερο δυνατόν, να φύγουν οι περισσότεροι από αυτούς για να υπάρχει ο έλεγχος των Ελλήνων πάνω στο ξένο στοιχείο και να ελέγχεται. Να φύγουν οι πολλοί, να επιστρέψουν πίσω, διότι αν όχι θα γίνει πολύ χειρότερα από αυτά που λέει η Τσιγκάνα. Μάλιστα. Και δεν θα μείνει εκεί, θα γίνει και αλληλοσπαραγμός Ελλήνων. Θα αρπαχτούν μετά και μεταξύ τους. Ακριβώς. Θα έχουμε και τους λαθρομετανάστες και θα έχουμε και τους Έλληνες. Αυτό θέλουν και οι σιωνιστές και γι' αυτό χαίρονται. Για να διαλύσει μια και καλή χώρα. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Ο Άγγελος είμαι. Άγγελα, τι κάνεις, ο Στίβ? Α, γεια σου. Θέλω να πω όλα αυτά για τη Γερμανία. Ωραία και καλά. Το μόνο που θέλω να πω σαν Αμερικανός πολίτης, ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δύο κράτη ξεπλήρωσαν το χρέος που είχαν στην Αμερική, ήταν η Γερμανία και μετά η Ιαπωνία, μέχρι τη τελευταία δεκάρα. Και οι Γερμανοί απάνω σε αυτό και οι Ιαπωνέζοι πάντα εντάξει στους λογαριασμούς. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρεις. Οι άλλες οι χώρες, η Γαλλία ακόμα χρωστάει στην Αμερική, η Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν εξεπληρώσανε την Αμερική. Πιστεύω ότι επί Jimmy Carter, την προεδρία του Carter, έκανε forgive τα loans τα άλλα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Για τη Γερμανία.
Όχι, η Γερμανία δεν χρωστάει. Όταν η Γερμανία... Η Γερμανία ξεπλήρωσε το χρέος. Ναι. Και η Ιαπωνία. Μόνο αυτά τα δύο κράτη ξεπληρώσανε την Αμερική. Και δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο που... τηλεφωνάνε και χρησιμοποιούν την τουρκική φράση ασικτήρ σανά, που σε εισαγωγικά σημαίνει γαμίσου, fuck you. Τι άσχημο πράγμα. Και παρακαλώ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τέτοια χυδαία έκφραση. Αυτοί που νομίζουν, μια φορά σε αυτό το άλλο, θέμα ασικτήρ σανά σημαίνει γαμίσου σε εισαγωγικά. Πολύ άσχημα. Ναι, μην το ξαναπαναλαμβάνεις, το ακούσαμε. Μην το επαναλαμβάνεις, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά. Όποια γλώσσα και να είναι, είναι πολύ χυδαίο. Ναι, Στίβ, στο θέμα της Γερμανίας, όπως ακούστηκε εδώ στο σταθμό μας, και αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά και ο Γιώργος Γεωργιουρίδης, γιατί τα ερευνά αυτά τα πράγματα, ότι η Αμερική έδωσε μεγάλες προσφορές στη Γερμανία, όπως και η Ελλάδα εβοήθησε τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα λεφτά της τα πήρε πίσω από τη Γερμανία. Μην ξεχνάς ότι ένα λεπτό, μην ξεχνάς ότι η Γερμανία ποτέ δεν αποζημίωσε τους Έλληνες πολίτες που εκαθάρισε στην Ελλάδα. Χρωστάει πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια η Γερμανία στην Ελλάδα. Και δάνεια στα άλλα κράτη. Η Γαλλία δεν εξεπλήρωσε την Αμερική, ούτε η Αγγλία, και νομίζω ότι επί Jimmy Carter την Προεδρία, ότι έκανε forgive τη Γαλλία και την Αγγλία. Ναι, και η Γερμανία και αυτοί κάνουν forgive. Δεν τα πλήρωσε η Γερμανία πίσω στην Αμερική. Η Γερμανία τα πλήρωσε όλα. Κάθε στην Αμερική όλα η Γερμανία και η Ιαπωνία μέχρι την τελευταία δεκάρα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν όχι, μπορώ να σου απαντήσω. Πήγαινε, ερεύνησέ το. Εγώ το έκανα μάθημα στο σχολείο. Όλοι το ξέρουν. Η Γερμανία ξεχρέωσε την Αμερική. Το πρόβλημα τώρα με την Ελλάδα είναι άλλο. Και αν η Ελλάδα, για μένα, εγώ πιστεύω ότι καλύτερα να βγει από το ευρώ. Ας βγει. So what. Και τι θα πάθει. Ναι, ναι. Τι θα πάθει. Η ευρωπαϊκή κοινότητα διαλύει. Εγώ το πολύ τους δίνω 5 χρόνια. Νομίζανε ότι θα δημιουργήσουν κάτι σαν την Αμερική. Impossible. Δεν μπορεί να γίνει. Τελείωσε. Σιγά σιγά ξεμπερδεύει όλο αυτό. Θα γίνει, θα βαλκανιστεί, θα διχοτομιστεί, όπως έγινε με την Ιουγκοσλαβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλύσει. Αυτό έτσι θα πάει. Τελείωσε. Και την Ελλάδα να την κρατάνε με το ζόρι. Ναι. Για ποιο λόγο. Καλύτερα η Ελλάδα μόνη της με άλλο νόμισμα. Η Αγγλία πώς είναι με άλλο νόμισμα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, γεια σας. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Γιώργο. Χριστός Ανέστη. Αυτός ο Στίβ είναι πολύ απληροφόρητος, πολύ αδιάβαστος, και να μην συνεχίσω με τις λέξεις που χρησιμοποίησε, πάντως του πάνε οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Φιλαράκι Στίβ, η Γερμανία χρωστούσε λεφτά σε 20 χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία από αυτές τις χώρες ήταν και η Ελλάδα. Και όλες αυτές οι χώρες, 20 χώρες Στίβ, μιλάμε και κάποιες τριτοκοσμικές χώρες στις οποίες χρωστούσε η Γερμανία, Μιανμάρ και κάτι τέτοιες, όλες αυτές οι χώρες διέγραψαν τα χρέη της Γερμανίας. Στη συνθήκη του Βερολίνου του 1953 Στίβ, το οποίο παρουσιάσαμε σε αυτή την εκπομπή και για το οποίο έχουν γράψει αρκετοί αρθρογράφοι και στη Wall Street Journal και στη New York Times, Steve, γιατί λες τα διαβάζεις αυτά, αλλά τώρα αμφιβάλλω εσύ εάν διαβάζεις αυτές τις εφημερίδες που όπως ισχυρίζεσαι. Έτσι, Steve, είσαι πολύ απληροφόρητος και πολύ αδιάβαστος, μπορώ να πω, ή εκτός άμα τα κάνεις αυτά εσκεμμένα, γιατί είσαι αλεμανολάτρης όπως ο φίλος σου ο Ματαθίας. Λατρεύετε τους Αλεμανούς, τους κτηνοβάτες.
Μήπως είναι έτσι, Στίβ? Γιατί εγώ δεν σε είχα για κτηνοβάτη, εγώ σε είχα για κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτά, Άγγελε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς. Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη τι νομίζει για αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα, να επαναφέρει το 13ο το μισθό, τα δώρα, Πάσχα, Χριστούγεννα και όλα. Τι γνώμη έχεις, Παναγιώτη, θα είναι σωστά, θα πρέπει να γίνουν αυτά? Πάρα πολύ σωστά και πρέπει να γίνουν αυτά και δεν έπρεπε να κοπούν καθόλου και πολλά άλλα. Και να ανεβούν οι μισθοί και να ανεβούν όσα είχαν οι Έλληνες πριν, το 2009. Διότι οι Έλληνες δούλεψαν, πληρώσαν τις συντάξεις μια ζωή, είναι δικά τους χρήματα. Δεν μπορεί να τους κλέβεις αυτές τις οικονομίες που κατέθεσαν μια ζωή εργαζόμενοι όντες. Ναι. Δεν μπορεί. Ωραία λοιπόν, ευχαριστώ τον κρατή μας. Εφόσον αυτό είναι κάτι καλό για, για τον λαό, γιατί δεν γίνεται εδώ νόμος στην Αμερική? Δεν καταλαβαίνω, γιατί θα γίνει νόμος στην Αμερική? Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω, γιατί στην Αμερική να γίνει νόμος? Όπως, γιατί να μην γίνει? Δηλαδή, τι να γίνει νόμος στην Αμερική? Γιατί να μην προοδεύσει ο λαός? Με 3,60 την ώρα μπορεί να ζήσει ο Αμερικανός. Στην Αμερική? Ναι. Τι εννοείς 3,60? Οι πιο πολλοί δουλεύουν με το μίνιμουμ. Είναι 10 δολάρια το μίνιμουμ. Ναι. 10 δολάρια. Είναι 10 δολάρια. Μπορείς να ζήσεις όταν έχει το στέκι 12 δολάρια. Τι λες τώρα, Άναγο? Μπορεί να φάει στέκι στο σπίτι του χωρίς να πας στο σπίτι. 10 δολάρια την ημέρα ή 10 δολάρια την ώρα? 1,5 δολάριο το πάουν. Όλο κότα πρέπει να τρώει ο Αμερικάνικος λαός. Γι' αυτό έχουμε τους ψηφοφόρους τώρα να έρθει να μιλήσει εκεί πέρα που θα έχουμε τις εκλογές. Εντάξει. Άγγελε, να λες και την αλήθεια κάπου. Ναι. Πάντα λέω την αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό δεν το είπες. Κοίταξε, πάντα λέω ότι εδώ στην Αμερική μας έχουν τραντάξει στα φώτα με τις φορολογίες. Εντάξει. Αυτές οι φορολογίες είναι που ανεβαίνουν, ο εργάτης, ο απλός δεν μπορεί να βγει. Πώς να βγει? Πού να βγει? Για να βγει σήμερα στην Αμερική θέλεις 5.000 το μήνα να βγάζεις. Το minimum wage θα έπρεπε να είναι 5.000 το μήνα. Εδώ γελάνε, εδώ γελάνε. Γιατί γελάνε? Δεν τα κάνουν αυτά. Μα είναι δυνατόν να γίνει κάτι έτσι? Θα σ' αφήσουν οι καπιταλιστές? Δεν είναι καπιταλιστές, αγαπητοί φίλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί τώρα έχουμε τον Ομπάμα καπιταλιστής ο άνθρωπος. Εντάξει, έτσι το σύστημα. Εντάξει, Άγγελε, να πούμε, μίλα τη γλώσσα τη σωστή. Να πούμε, άστα η πλάκα σου. Ναι. Κάτι ο Ομπάμα είπε, ανεβάσουν λιγάκι τα βαλέμπρε πάνω να δούμε καμιά σου ημέρα. Εντάξει, εντάξει. Καλό βράδυ. Εντάξει, καλό βράδυ, γεια σας. Καλό βράδυ. Τελευταία γραμμή για μισό λεπτό και. Έλα, Άγγελε. Ναι. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Και στο Παναγιώτη. Στην πατρίδα μας, Άγγελε, έχει πολλή φορολογία που πολλοί Έλληνες δεν πληρώνουν. Πρέπει να μάθουν να πληρώνουν αυτά που είναι για το κράτος. Αύριο είναι η 1η του Μάη, Άγγελε, είναι του μεγάλου Μακαρίτη Πρωθυπουργού, του Μεταξά, που έφτιασε την ημέρα των εργατών και όχι των κομμουνιστών. Μάλιστα. Αυτή η μέρα την έκανε ο μεγάλος Ιωάννης Μεταξάς. Ωραία λοιπόν. Ιώνια η μνήμη του. Καλό βράδυ. Δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα. Παναγιώτη, να έχεις καλό βράδυ. Η εκπομπή είναι στο YouTube από τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να περιμένετε. Πηγαίνετε να δείτε από την αρχή αν θέλετε, αν τη χάσετε την εκπομπή. Είναι αυτή τη στιγμή ζωντανά στο YouTube. Παραγγείλετε ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάς καλά, θα έχουμε και καινούργια γεγονότα μέχρι τότε. Να περνάς καλά και δώσε καμιά βουτιά εκεί σε καμιά ωραία θάλασσα στην Ελλάδα για μας. Άντε, γεια σου.
Γεια σας, γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 7. Η εκπομπή αυτή, όπως είπα, ηχογραφήθηκε και είναι στο YouTube. Μην ξεχάτε, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Ελλάδα κτλ. Εάν θέλετε να έρθετε στη μεγάλη μας ελληνική κρουαζιέρα, που είναι η μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα εδώ εκτός Ελλάδος, 16 Ιανουαρίου φεύγουμε. Πάρτε τώρα τηλέφωνο με 699 αμερικάνικα δολάρια και όχι γύρω. Ερχόσαστε μαζί μου στην κρουαζιέρα τον Ιανουάριο. Θα ήθελα να σας δω, γιατί είχαμε πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα. Να έρθετε κι εσείς και νέοι άνθρωποι να έρθουν. Πάρτε με τηλέφωνο ή γράφτε μου στο Facebook στα μηνύματα, ή πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 για να έρθετε μαζί μου στην κρουαζιέρα του χρόνου τον Ιανουάριο. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Καλό βράδυ σε όλους. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας ζώντας 100%. Γεια σας. Η Αλφα Ωμέγα παρουσιάζει την εκπομπή Ζώντας 100%. Το Ζώντας 100% είναι ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και την αγάπη Του για μια ζωή γεμάτη χαρά, ελπίδα και παρηγοριά μέσα σε ένα κόσμο πόνου, ταραχής και απελπισίας. Με τους ύμνους, τα μηνύματα από τον Άγιο Λόγο του Θεού και τις εμπειρίες των προσκεκλημένων που θα ακούσετε, θα δείτε πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή αυτών που Τον αγαπούν και Τον εμπιστεύονται. Και τώρα ο παρουσιαστής του προγράμματός μας, Βασίλης Ζέτας. Φίλοι μας, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ιδιαίτερα καλωσορίζω...